Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Λίβερα 104,4. Αλτία. Α, όχι, λάθος, συγγνώμη. Yes. Μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Γεια σας, καλή καλημέρα κύριε Κώστα. Τι καλό καλημέρα, Χριστό. Τι κάνετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας. Πώς την έχετε τη διάθεση σήμερα? Κοίταξε. Έλα, περίμενε. Νύχτα ήταν και το πρωί που ξεκινάμε, νύχτα είναι και τώρα. Ωραία, ναι. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Πάμε στο δεύτερο γεγονός. Ποιο είναι το δεύτερο? Ότι είμαστε 10 ώρες μετά. Ναι. Από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Jet lag έχω. Έχεις jet lag. Ναι. Πού ζεις, ρε φίλε, στην Αυστραλία? Ναι. Τι είσαι, κανένα καγκουρό? Που εν τω μεταξύ ξέρεις ότι δεν υπάρχουν καγκουρό. Τώρα που το αναστάλω. Ναι, ρε, δεν είναι ψεύτικο όλο αυτό. Εννοείται ότι είναι ψεύτικο. Αυτό δεν υπάρχει Αυστραλία. Μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν υπάρχει νότιο ημισφαίριο. Ο ακροατής μας Αυστραλός από τον τέτοιο, από την Ημαθία παίρνει. Από τα Γρεβενά. Από τα Γρεβενά, από τα γραφικά Γρεβενά. Ο Πάοκ Loyal News, καλησπέρα. Για έλατε λίγο, μαζευτείτε λίγο καλησπέρες, μηνυματάκια. FM και ενώ το μήνυμά σας στην πρίζα. Στην πρίζα, σωστά. Σωστά. Κωνσταντίνος Τσίπιος. Έτσι, εγώ ένας πάω στον άλλον. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η σωστή η ραδιοφωνική εκπομπή. Και μετά μας λένε μην μιλάτε ένας πάω στον άλλον. Μιλά. Ναι, μην μιλάς. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις το ξέρω. Μπαίνει αυτό στην αρχή και εκείνο στο τέλος. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Πολύ δύσκολο ήταν. Αφού γράφει αρχή και τέλος. Μου δώσε τον άλλη μία, το αξίζει. Πες μου λίγο. Μην απαντάτε τις προκλήσεις. Φίλαθλοι, προστατεύστε το. Μα μπαίνει μέσα και μου τα δείχνει. Και λέω, δεν γράφει αρκετά. Μπαίνει Βενιζόλο. Παρέα, θα πάμε για το επόμενο δίωρο. Αλλά κάτι δεν ξέρω, κάτι έχουν αλλάξει και ακούω πολύ πρίμα τον εαυτό μου. Είσαι πρίμος, πρίμος ο κόντο. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο πλέον, δεν υπάρχει. Ναι. Ξεκινήσαμε από τώρα, κύριε. Α, κύριε Σαγγελέα. Εφέρω και το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-222 τρόπος επικοινωνίας τουλάχιστον προς το παρόν με την εκπομπούλα. Μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Πάει εκπομπούλα. Πάει εκπομπούλα. Θα έχουμε και Θανάση Κυλώνη μετά τις 6.30. Θα έχουμε και Σωτήρη, κύριο καθηγητή. Μετά τις 7. Έτσι. Και το τελευταίο μήνυμα λέω να το κρατήσουμε για γραμμές. Ενέρευε. Έτσι αποφασίζω και έτσι, γιατί το πήρα απόφαση, ρε παιδί. Εννοείται. Το κουνάω λίγο σας εδώ, δεν πειράζει. Κουνήστε το, κουνήστε το. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το έχω στηρεώσει τώρα αριστοτεχνικά. Ναι. Γνώμη για το μάτσο. Θα τα πούμε και για τα ματσάκια, θα τα πούμε για όλα. Ναι. Θα περιμένουμε βέβαια και τη δική σας συμμετοχή στις γραμμές και στα μηνύματα της εκπομπής. Καλά, εννοείται. Ακολουθείτε τα social media του Λίμπερο 107,4 σε Facebook, Instagram, TikTok που βλέπετε και τα βιντεάκια. Και όλα παντού. YouTube για να ακούτε και τις εκπομπές που υπάρχουν ως αρχείο πλέον και μπορείτε να ακούσετε και να ξανακούσετε on demand. On demand, ρε φίλε. On demand, ρε, φίλε. Θα σε πάρω στο μαγαζί να πουλάς, να ξέρεις. Πουλάω, είναι αλήθεια. Πουλάω. Μπορείτε να. Τώρα παπά πουλάω. Τώρα... Ότι... Καλά, εντάξει, δεν έκατσε και δίπλα στο Γιώργο του Συρίγου. Σωστά. Πουλάς. Τόσο πολύ παπά, αλλά εντάξει. Γιώργος Συρίγος, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο στεναχωρημένος χθες όταν έφυγα από σένα. Με πήρε τηλέφωνο στεναχωρημένος και ρε παιδί μου. Τι είχαν σπίτι μου. Α. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν λέγοντα αυτά τα πράγματα. Α, το ξέχασα! Μισό! Τι! Να ζήσεις Κωστάκι και χρόνια πολλά. Ναι, ναι, ναι. Να λες τις γνώσεις του όμως. Χρόνια πολλά, κύριε. Τι να λένε όλοι? Τις γνώσεις του. Α, όχι τις γνώσεις. Γιατί τις άκουσα, έπεσε τις γνώσεις. Δεν είπα κάτι. Θα κυνηγηθείτε. Δεν είπα κάτι. Χρόνια πολλά στον κύριο Τσίπιο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κλείνει εσύ ως τα 35 και μπαίνει στα 36. Ναι, στα 42 μπαίνω, αλλά κρύβω χρόνια. Στα 42. Μήπως είσαι και διευθυντής όλο στοιχείο. Δεν ξέρω. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Νίκο, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Άρη. Άρη. Άμα δεν είσαι Άρη, εσύ που σε λένε Άρη. Αριστίδης. Αριστίδης. Τεράστιος Αριστίδης. Έχει και Αριστίδη, έχει και Άρη. Δεν υπάρχει Άρης. Πάει Αριστίδης. Πώς δεν υπάρχει, καλέ. Δεν βαφτίζεις Άρης, βαφτίζεις Αριστίδης. Μπορεί να βαφτίζεις Λουκία, ξέρω εγώ, για να. Όχι, πώς δεν βαφτίζεις. Βαφτίζεις Άρης. Δεν είναι απαραίτητα από το Αριστίδης. Εντάξει. Εγώ ξέρω τι είναι από το Αριστίδης. Ναι. Τώρα που είπα Αριστίδης, τεράστιος Αριστίδης Λυκογιάς, αναλαμβάνει τον Πανιόνιο, έτσι. Στη Β' Εθνική. Αλήθεια. Ναι. Θα τον πάει τρένο, θα ανέβει η Πανιόνιο. Βλέπω να ανέβει ο Πανιόνιο και να αρχίσει να μα κάνει σερή δεκανικέ συνεχόμενε Πανιόνιο. Πλάκα, πλάκα. Άρα, για πε μα λίγο τώρα που έγραψε καλησπέρα τι. Από το Αριστίδη. Εντάξει. Περίμενε, περίμενε. Θέλω να ακουστεί. Αυτή ήταν η τάπα. Εντάξει. Η τάπα ήταν αυτή. Να μα πει και τι ομάδα είναι όμω. Εννοείται. Κοίταξε, να μα πει πρώτα από πού μα βλέπει. Εντάξει, για να κρίνουμε εμείς από πού είναι. Από πού με σκαλείτε, σας βλέπω εδώ από το κομμωδίνο μου. Κάθομαι και. Από το κομμωδίνο μου. Από το Αίγιο. Α, Πέλαγος. Αίγιο Πέλαγος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα. Αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει ουσιαστικά η εκπομπή. Αλλάζει ώρα μόνο. Έτσι, το ύφος και το image δεν αλλάζει. Παραμένουμε το ίδιο σοβαροί, το ίδιο ωραίοι. Ναι.
Απλά θα έχουμε και παρέα τώρα. Θα έχουμε και περισσότερη παρέα εσάς που θα είστε πιο ξύπνοι, πιο έτοιμοι. Και θα έχουμε φυσικά. Α, από Χαλκιδική μας ακούει Άρη. Α, πολύ μακριά ρε Άρη. Από την άλλη άκρη του κόσμου. Θα έχουμε. Α, Χαλκιδική. Και θα έχουμε και Θανάση Κυλώνη με το ένθετο του στοιχήματος. Θα σας ενημερώσουμε εδώ πέρα για όλες τις εξελίξεις και όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Μάλιστα. Και φυσικά ο κύριος καθηγητής, έτσι, δεν χωρούν συστάσεις. Έχω τον κύριο καθηγητή εντωμεταξύ έτοιμο. Και όλα. Όχι, τον έχω, έχω έτοιμο ήδη στο κεφάλι μου την πρώτη ερώτηση που θέλω να του κάνω. Έτσι, για να μου πείτε δικιά του άποψη. Γιατί ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου θα σου πω, γιατί ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου εν όψη διακοπής έκανε τόσο εκτεταμένο rotation. Εγώ να σου δώσω μια απάντηση που έχω, που με, ειδικά μόνο για τον Λουτσέσκου το, την έχω έτσι ναι. Τέτοιο. Για να μην μπουν πολύ αέρα αυτοί που παίζουν βασικοί. Ναι. Ρε φίλε, δεν έχει άλλη εξήγηση. Τι, κουράστηκαν ή θέλει να ξεκουράσει κάποιους. Αυτό γιατί, ας έβαλα βασικό δύο παιχνίδια, κάτσε μην παίρνει πολύ αέρα. Έχει ένα μήνα διακοπή πρώτον. Μας κατσικωθεί. Χοντρικά έτσι, ένα μήνα. Όχι. Εντάξει, χοντρικά. Μια μισή εβδομάδα. Εντάξει, πες ένα μήνα τώρα. Α, ναι. Δέλτα αλφα-αλφα. Δεν ασχολείται άνθρωπος. Δεν σε χάλασε. Τι? Απάντηση. Γιατί ο Κουλιαράκης παίζει στα κόκκινα όλη τη σεζόν. Δεν έχασε μάτς. Δεν αναφέρομαι στον Κουλιαράκη, αλλά τέλος πάντων. Α, δεν αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι στον Κουλιαράκη. Σε ποιον διάπες, γιατί είναι διαβασμένη αυτή. Αλλά τέλος πάντων. Αναφέρομαι σε όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Ναι. Και για μένα, αν με ρωτάς, χάρηκα πάρα πολύ που είδα επιτέλους τον Μιχαηλίδη να παίζει βασικός και να είναι καλός. Εντάξει, αλλά φυσικά μην ρωτήσουμε τον κύριο Λουτσέσκου γιατί ο ΠΑΟΚ έφαγε για άλλο ένα παιχνίδι γκολ και θα σηκωθεί να φύγει από τη συνέντευξη. Ναι. Μη. Γιατί αν δε, στο τέλος θα μας βάλουν να υπογράφουμε. Και χθες σας είχα ποντάρει ο Βερνάμι στην γκολ να φάτε. Δεν μου το κάνεις. Δεν έπεσε ο Έκο χθες. Και ξεκίνησε. Κάτσε καλά, ξεκίνησε έτσι. Το 0-1 να πούμε πώ το 10 λεπτό, στο 8 λεπτό. Πότε λίγο μετά. Λέω Λουκούμι. Πώ πιάσαμε τι κότσου. Ναι. Ναι, αλλά τελικά μάλλον κάτι σε χάλασε. Εντάξει, ήταν να φάνε 5 γκολ αυτό. Σε χάλασε. Ναι, αλλά μετά στο δεύτερο. Έκατσε λίγο η ομάδα. Σας είδα. Τι, χειρόφρενο. Δεν έκατσε. Χειρόφρενο τράβηξε η ομάδα μετά στο δεύτερο. Έβλεπα και το μπάσετ εκείνη την ώρα, οπότε ναι. Δεν είχα πλήρη εικόνα. Αλλά... Ναι, η ομάδα τράβηξε χειρόφρενο. Έδειξε ότι κάνει συντήρηση δυνάμεων. Μάμου σου του. Στα θετικά μόνο κρατάω εγώ, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Ναι. Κρατάω την πολύ καλή εμφάνιση του Μεϊτέ. Ο οποίος αρχίζει και ανεβαίνει. Ήταν Μεϊτέλιος. Γιατί ξυνείς τα μούτρα σου όταν μιλάω. Ποιος Μεϊτέ, ρε φίλε. Για το Μεϊτέ. Έχεις καλύτερο χάρτη. Ο Θεόφιλος, κάνε ανέκδοτο, ρε παιδιά, θα πείτε. Ανέκδοτο. Θα πούμε. Να χώνεις. Θα σου πω, θα ανανεώσω Λουτσέσκου. Ανεκδοτεάρα. Αυτό είναι ανέκδοτο σε πολλά επίπεδα. Αυτό, φίλε, δεν ξέρω. Είναι ανέκδοτο για τους Αθηναίους που περνάνε ωραία κάτω και που μας έχουν εδώ πέρα για χαλβάδες. Ναι. Είναι ωραίο για τους Αριανούς γιατί δεν βλέπω να σηκώνει κεφάλι με Λουτσέσκου. Αλλά είναι και ωραίο για τους Παοξίδες που πολύ δεν συμπαθούν τον κύριο Λουτσέσκου. Να σου πω κάτι. Θα βγει όμως ένας και θα πει καλά. Και θα έχει ψηλοδίκιο. Θα έχει. Καλά, ρε Γιουβάνογλου. Γιατί πολλαμάς το Ρασβάν, να πούμε, δεν σε έχει στο μείον 1 από τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ναι. Και είσαι στο μείον 5 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Που άλλο ανέκδοτο αυτό που είναι πρώτο ο Παναθηναϊκός, αλλά θα το σχολιάσουμε μετά. Δεν θα είναι για πολύ. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Την άλλη αγωνιστική έχει μπουλκουμέ. Τι, έρχεται στο Βικελίδη. Γεια σου, Στέλλα. Ναι, φίλε. Έρχεται στο Βικελίδη. Βλέπω. Πόπο, θα φας τρία γκολ σε μία χρόνο και θα πεις και ευχαριστώ. Έτσι όπως είσαι. Γιατί? Τι, γιατί? Πώς είμαι, μια χαρά είμαι. Χαλιμαύρο είσαι. Δεν χάνω. Ναι, αλλά είσαι χαλιμαύρο όμως. Αφού, φίλε, κέρδισα και με αυτή την εμφάνιση. Κάτσε, και ποιος είσαι. Εσύ που θα πεις για τον Άρη που δεν είναι. Όχι, ποιος εσύ που θα πεις για τον Άρη. Συνεχίζει η διέκφραση μου, δεν είμαι τόσο φελός. που κέρδισες τον Πανετολικό με τα χίλια ζόρια που άμα έδινε το φάουλ εκεί πέρα έξω από την περιοχή. Ποιο φάουλ? Στο τέλος. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Άμα για λίγο, επειδή έχει μια ξυδέρια παραπάνω με ΙΤΕ, άμα ήταν κανένα άλλο θα κυνηγιόμασταν τώρα και θα γινόταν κανένα 2-2. Ναι. Θα είχαμε τίποτα. Αντί για όλα, θα είχαμε άλλα. Είχε όλα αυτή. Πάντα έχει. Έχει. Πάντα έχει. Πάντα έχει. Εκτός άντρε, παιδί μου. Πώς τον καταδύσατε τον πάγκο μας. Εκτός τυχαία, λέω, αν χάσει εσύ που κάνω Πανσεραϊκό για παράδειγμα. Τυχαία. Ναι. Λουτσέσκου πήρε κάρτα για να μην παίξει με το Πανσεραϊκό, να μην είναι. Όχι. Δεν πήρε. Εν τω μεταξύ, εντελώς άσχετο. Έβλεπα μια σχετική λίστα με τους ξένους που έχουν τις περισσότερες συμμετοχές στον ΠΑΟΚ και φίλε, ο Μάρελ Καντούρη έχει παραπάνω συμμετοχές από το Λέο Μάτος. Μπορείς λίγο να το σκεφτείς. Είναι παραπάνω χρόνια, Καντούρη. Είναι. Είναι, αλλά και πάλι. Σκέψου λίγο. Εντάξει,
Όχι στα αυστηρή, εντάξει, είχε πολλούς τραυματισμούς, αλλά επέστρεφε ψιλοάμεσα, δεν είναι, δεν καθόταν κανένα οκτάμινο έξω. Ενάμιση, δύο μήνες σίγουρα. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό τραυματισμό του Καντούρη, ναι. Που λέτε δεν πάει άλλο, δεν πάει άλλο, και στην ίδια αγωνιστική έπαιξε. Και λέω, καλά, τι αναστήθηκε, ή από το φιλότιμο και μόνο λέει θα παίξω γιατί εδώ θα με κυνηγάνε. Νομίζω λέει, το δεύτερο, να ξέρει, έχω την εντύπωση το δεύτερο. Κάτσε να βάλω. Τι καλά. Ομάδα είστε, παιδιά, εγώ είμαι όφη. Ναι, είναι. Όφη, μάλιστα. Ποιος? Ο Θεόφιλος. Γεια σου, Θεόφιλε. Εμείς είμαστε, εγώ είμαι Αριανός και ο Χρήστος είναι Παοξής. Ή μπορεί και το αντίθετο, θα δούμε. Θα δείξει. Σε ξεκάνει ο Παοκ Loyal News, γιατί λέει ο Μιχαηλίδης, χθες έδειξε ανέτοιμος. Έχασε πολλές φάσεις, ειδικά εκεί που τον περνάει επιθετικός. Έχασες, φίλε, έβλεπες με τις μασχάλες το μάτς. Άλλαξε λίγο οπτική. Εγώ επειδή δεν είδα το μάτς, συμφωνώ με το φίλο. Έχασε δεν ήταν καλός ο Μιχαηλίδης. Αφού δεν το είδες το μάτς. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός ο Μιχαηλίδης. Άντε, εντάξει. Τουλάχιστον, να το πούμε αλλιώς. Από τον Έκογκ που παίρνει 1 εκατομμύριο ήταν καλύτερο ο Μιχαηλίδης. Πόσο παίρνει ο Μιχαηλίδης? Να παίρνει 4, 3. Παίρνει. Να, το μπορεί να λέω και πολλά. Άντε, αλλά από τον Έκογκ που τον φέραμε για στυλοβάτη της άμυνας, που τον φέραμε για ηγέτη της άμυνας, στη χέρι, στο χέρι, στη χέρι. 3, 2, 1, πάμε. Στη θέση του Ίγκ Ίγκασον που έφυγε για τη Μίντιλαντ, εντάξει, παιδιά. Λίγο να το δούμε διαφορετικά στα στόπερ το Γενάρη. Μην μας βγαίνει και εμάς ψυχούλα. Όχι τίποτα άλλο. Είναι το πιο. Τα goal call του ΠΑΟΚ πλέον είναι τα πιο καλοπληρωμένα. Ή το έχει σχεδόν σίγουρο. Λέω Βασίλης, ναι, ξέρουμε ποιος θα βγει και θα το πει ότι πολέμα στο Λουτσέσκου. Τελικά Γιωβάνογλου θέλει τον Ολλανδό. Ο Ζίβκοβιτς πώς θα παίρνει, ρωτάει ο φίλος. Ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Ο Ζίβκοβιτς, φίλε, έχει ένα προσαρμογή συμβόλαιο που. Μια 1,2 σίγουρα, Κι άλλο! Πόσα λεφτά έχετε? Πολλά. Ρε φίλε, Ιωάννη Σαββίδη έχω πρόεδρο, δεν έχω τώρα κάτι παλέτες. Να σε καλά, Λάζαρε. Κάτι παλέτες. Χρόνια πολλά, έκτοτε άγγελε, έκτοτε άγγελε. Αιδία το καινούργιο τραγούδι. Τι λες, βρε Άνιο Θεύρε, πολύ μεγάλη αιδία. Πολύ μεγάλη αιδία. Ξέρεις ότι πηγαίνοντας για το Βόλο μπορεί να τα ακούω και γυρνώντας το άκουσα 200 φορές. Όταν έμεινε από λάστιχο, τι άκουγες. Και αυτό άκουγα. Αυτό ήμουν στα μάτια και άκουγα. Και έκλαιγα. Νομίζω κοντά στα. Τι. Νομίζω κοντά στα 8. Ανανέωσε για 8 ο Ζιβκόβιτς. Τι 8. Τι 8. Καταρχάς, αν του έλεγε. Α, 800, ρε. 1,8. Όχι. Ή 1,8. Πολλά λέτε, όχι. Δεν είναι τόσο. Διώξε τον, λέει ο Λάζαρος, για το αυτό που πεις για τον Οικονομόπουλο. Αλήθεια είναι. Φίλε, δεν με κουνάει κανένα, ειδικά τώρα που είμαι από γεματάκι. Έρχομαι με τον καφέ μου και όχι με την τζίβλα στο μάτι. Θα επιβεβαιώσω μόνο κάτι που είπε για το τραγούδι αυτό και θα προχωρήσουμε. Ότι στο πρώτο άκουσμα. Και εγώ είχα πιάσει ότι είχε λίγο ένα βάθος, κάτι σαν να ήταν από πηγάδι. Το διορθώσαν αυτό. Δεν ακούγεται πλέον. Τι σου είπα εγώ πριν. Το είχες πει αυτό, το είχες πει. Το όχι, πες τι είχα πει. Ότι. Ότι το μιξάζ και το δεν ξέρω εγώ τι ήταν πολύ χάλια και μάλλον είναι επειδή είναι πειραματική το πρώτο άκουσμα και τα αλλάζουν αυτά. Μπράβο. Ότι δεν έχει απορροφήσει πλήρως ακόμα η ψηφιακή πλατφόρμα όλο το εύρος. Ναι, αλλά φέτος χάσατε λέει και ήδη ο Πάουκ και ο Άρης έτσι. Από το Νόφι. Φιλαράκι, να σου πω κάτι. Εγώ έχω τεράστιο respect πρώτο. Οπαδικό έτσι και τα λοιπά για τον Όφη. Εντάξει, του θεωρώ πάρα πολύ κομπλέ. Τώρα με μπούσε, μην ανοίγει πολύ. Εντάξει, περίμενε, θα σου πω. Και δεύτερον, μου αρέσει πάρα πολύ ο προπονητής που έχει Όφη φέτος. Και εκεί μην ανοίγει πολύ, γιατί. Ο Λιθουανός. Για Μπουργουλιάν πάει. Ναι, αλλά είναι καλός. Από την προηγούμενη αγωνιστική θέλω να το φάνε. Να λέει καλός, δεν ξέρω πώς θα βγει. Είναι καλός προπονητής. Εγώ τον ήθελα. Καλός είναι, αλλά. Εσύ πού τον ήθελες, τον ΠΑΟΚ? Άμα ανακοινώσει αύριο ο Νταμπράσκος ο Σαββίδης, θα επιστρέψουν τα διαρκές του σήμιση. Α, ναι. Τι, ρε. Όταν έφερε το Λουτσέσκο από την Ξάνθη και λέγανε φέρτε την το βάθο, ναι. Καραγκιόζη, το ρεύμα. Γκρίνιαζε ο κόσμος. Ναι, αλλά μετά double, αίτητο. Και άμα κάνει τον Νταμπράσκος double. Τι, μια φορά κοιμάται ο Θεός. Μια φορά κοιμήθηκε το 4, καλά. Μια φορά το 19, πότε το πήρε. Καλά, καλά. Τι είναι κάθε χρόνο Πασχαλιά. Εντάξει. Σε εσάς γιατί δεν κοιμάται ποτέ ο Θεός? Δεν κοιμάται ποτέ, ρε φίλε. Και έχετε να δείτε 53 χρόνια τίτλο. Δηλαδή, ο Κεμάλ κοιμάται κάθε μέρα. Καληνύχτα, Κεμάλ. Καληνύχτα, Κεμάλ. Για τον Άρη δεν κοιμάται ποτέ ο Θεός. Έτσι πρέπει. Να πάρουμε κι εμείς τίποτα. Έτσι πρέπει. Καρυπίδι. Έλα, πάμε. Ναι. Κάνε τίποτα καρυπίδι, γιατί τώρα ξέρω εγώ. Καημένος ο Τσίπιος έχει να λέει: πήγα 30 χρονών, μια χαρά δεν πήρα από τον Άρη. Τελευταία χαρά που πήρα από τον Άρη ήταν το 6 με Ryan Stack. Α, συγγνώμη. Σε τίτλο. Σε τίτλο. Με Ryan Stack. Φίλε, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι τελευταία. Το 6 το 4. Εγώ νομίζω ότι τελευταία χαρά που πήρες ήταν όταν απέκλεισες. Όταν έκανες τη μεγάλη νίκη με τον Ατλέτικο. Μία νίκη ήταν αυτή και επόμενη νίκη χαρά ήταν με την ΑΕΚ στον ημιτελικό στο μπάσκετ. Που. Ποιος ήταν που έβαλε το καλάθι εκείνο το lay-up και τελευταίο δευτερόλεπτο. Τελευταίο δευτερόλεπτο. Εκείνη την ημέρα έτρεμα. Γι' αυτό φοβάμαι λίγο άμα πάρουμε κανένα κύπελο πώς θα είμαι. Μπορεί να πεθάνω. Δεν θα είμαι καλά.
Έπρεπε, δεν το πάρω καλά. Έπρεπε να δεις εμένα όταν, όταν ξεκινούσα, πάω και έπαιρνε τα μάτς και λέω, τώρα να δεις που θα πάμε για πρωτάθλημα και θα ξεκινήσουμε να, να χαζευόμαστε όλοι μαζί. Πώς ήμουν εγώ, άκου λέει. Σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό? Στο Λίμπερο 107,4. Αν δεν είσαι Θεσσαλονίκη, πες μας λίγο που ακούνε σε άλλες πόλεις εδώ κοντά και θα σας πω και για τα ιντερνετικά. Εννοείται ότι σε Χαλκιδική, η Μαθία, Πέλα, Κυλικής και Πιερέα μας ακούν στους 107,4. Ναι. Δεύτερο, τρίτο πόδι, Στριμωνικό Κόλπο, Καβάλα, Βόρεια Θάσο, κάλυψη μέσω Space 92,2. Εντάξει, ναι. Τώρα για την Καβάλα κρατήστε μια τέτοια. Όχι, και... ακούγεται. Όχι, γιατί άμα θα κάποιο θα πάει στην Καβάλα, ρε παιδί μου. Να δούμε μήπως και. Δράμα Radio Sound 93,8. Radio Sound. Βρε. Ελληνικά το είπα. Και στην Κοζάνη μέσω Radio Mail 106,6. Και όσοι δεν είστε τόσο κοντά και είστε πιο μακριά, libero.fm και φυσικά σε όλες τις ιντερνετικές πλατφόρμες, αλλά libero.fm για τα σίγουρα, για τα εγγυημένα. Μας ακούτε σε όλα τα μήκη και στο νεφέλωμα του Ορίωνα να είστε, εκεί θα μας βρείτε. Ακόμα και να είστε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ναι. Αν βάλετε www.libero.fm, μας ακούτε. Λες να είναι ανταγωνιστικά τώρα, γιατί είναι Διεθνής Διαστημικό Σταθμό και εμείς είμαστε Λίμπερο Σταθμό. Εντάξει, όχι, δεν θα είναι. Πιστεύω. Σου κάνουν διαφήμιση τώρα. Να σου πω κάτι, του το δίνω, Βάντζο. Ποιο κάνει και εκπομπή τώρα. Του το δίνω, Βάντζο. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ, φίλτατε? Ου, άκου λέει, εξαιρετικό. Σ' άρεσε? Κοίτα, τώρα για να λέμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει. Θεωρώ ότι έκανε αρκετά μεγάλο λάθος ο κύριος Λουτσέσκου που έκανε τόσες πολλές αλλαγές μαζεμένες. Εντάξει. Δεύτερον, θεωρώ πάρα πολύ σωστή τη χρησιμοποίηση του Κετζιούρα ως δεξί στόπερ και θέλω να καθιερωθεί. Θέλω να καθιερωθεί από την άποψη ότι ο Κετζιούρα αποτελεί πιο δημιουργικό παίχτη από τον Εκόνγκ. Γι' αυτό μπορεί να παίξει και δεξί στόπερ, έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι πιο αθλητικός. Mm-hmm. Γι' αυτό ξαναλέω, μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Σίγουρα χάνει στον αέρα ο ΠΑΟΚ και χάνει στις μονομαχίες. Δεν είναι τόσο δυνατός ο Κετζιούρα ο Νακόνγκ. Παρ' όλα αυτά, κερδίζει όλα τα υπόλοιπα. Κερδίζει καλύτερη μεταφορά του παιχνιδιού. Κερδίζει καλύτερο build-up. Πιο σίγουρο. Up-build. Εντάξει, up-build για τους φίλους που δεν νιώθουν build-up. Εντάξει. Δεύτερον. Κερδίζει μια θέση στα δεξιά που μπορεί να παίξει επάξιο άστρε. Για μένα είναι πολύ. Ναι, αλλά εδώ ο φίλος μου λέει: η ομάδα χρειάζεται μπακ επιγόντως, γιατί με Βιερίνια και Σάστρε δεν πάμε μακριά. Φιλαράκι. Πολύ λογικό, εσύ θες να κάνουμε καμιά κουμπί. Φιλαράκι, ο Σάστρε είναι από τις μεγαλύτερες φετινές αδικίες του κ. Λουτσέσκου. Ο Σάστρε είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αμυνθεί εξαιρετικά, πατάει εξαιρετικά στο αντίπαλο μισό και ειδικά στο τελευταίο τρίτο των αντιπάλων. Εντάξει. Και είναι πάρα πολύ ποιητικά τα γεμίσματά του. Χθες είχε προχθές. Στο χαμηλό μπλοκ. Είχε 78 πάσες. Εντάξει. Και είχε και assist. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει η μισή τετράδα του ΠΑΟΚ να είναι δεξιά ο Σάστρε, να είναι center back δεξιό και Τσιόρα, αριστερά ο Κουλιαράκης και τέρμα αριστερά ο Ράχμα Μπάμπα. Αυτή είναι μια τετράδα η οποία είναι πάρα μα πάρα και πολύ. Και όταν θα γίνει το Κόπα Αφρικα, θα κάνεις. Τι εννοείς? Δεν λείπουν οι μισοί. Εντάξει. Θα παίζει αριστερά. Okay. Θα παίζει αριστερά ο Ράφα. Το market value του Ζίβκοβιτς είναι 6 εκατομμύρια, λέει ο φίλος. Ωραία. Και... εντάξει, αυτό είναι επειδή ανανέωσε τώρα συμβόλαιο. Δηλαδή, και εγώ, άμα με ανανέωσε τώρα συμβόλαιο, κάμια δεκαριά θα είχα. 6 εκατομμύρια. Εντάξει. Άμα δεν έρθει πρόταση 20 εκατομμύρια, δεν φεύγει ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Καλά, ρε. Ναι, ναι, ναι. Άμα σε ρωτούσα πόσο τον πουλάς το Ζίβκοβιτς 1η Ιούνιου, δεν θα έλεγες 2 εκατομμύρια και πάρε τον Κορδέλα. 1η Ιούνιου γιατί? Αφού δεν είναι. Α, δεν ξέρω, θα παίξει καλά. Εννοείς πριν ναι. Το τέτοιο. Εντάξει, 2 εκατομμύρια δεν θα έλεγα. Θα σου έλεγα 10. Τι λέει, ρε φίλε, 10. Ναι, εμείς 10 πουλάμε τη μισή ομάδα να πει, θα πουλήσουμε τον Ζιβκόβιτς. Πόσο μπροστά είστε, ρε παιδί? 10 εκατομμυριάκια. Έλα, τώρα εδώ πουλάνε άλλους κι άλλους να πούμε τρελά ποσά. Δεν άφησα να πουλήσω τον Ζιβκόβιτς. Τρελά πουλάτε και δεν είμαστε καλά. Δεν είναι, λέει ο Πάκ. Μάλιστα. Α, για την αδικία που είπε. Μάλιστα. Εγώ τον Άρη, επειδή δεν ήμουν ικανοποιημένος, ναι. Θεωρώ βέβαια ότι είναι μια μεταβατική περίοδος αυτή τώρα που περιμένουμε τραυματίες, έρχονται τραυματίες, φεύγουν τραυματίες, τιμωρίες με Φαμπιάνο, πειραματικά σχήματα. Είχαμε 2 καθορέμους αμυντικούς και 3 ο Φεράρι που έβαλε Ενέσα για να παίξει. Και όχι Ένεση, Ενέσα. Και βάλαμε και το Φατόρε που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ φέτος και το βάλαμε και στόπερ. Που έχει κάνει τις λιγότερες εμφανίσεις στην καριέρα του ως στόπερ, αλλά έχει κάνει τουλάχιστον εμφανίσεις. Και βάλτε εδώ ένα αστερίσκο. Θύμισε μου μετά τον αστερίσκο για να το πω. Λοιπόν, δεν υπάρχει ακόμη σύνδεση με τα Extreme και τον Φορ, δεν υπάρχει δεκάρι. Συνεχίζω να παίζω έχοντας ανάγκη δεκάρι και δεν αλλάζω το σύστημά μου. Δεν τραβάει πολύ η ομάδα.
τα. Εγώ θεωρώ ότι συγκριτικά με τον Ατρόμητο, σε κάποια κομμάτια ήμασταν χειρότεροι. Που χάσαμε με 3-1. Κακό πρώτο ημίχρονο, κακό πρώτο τουλάχιστον ημίωρο. Κάπου λίγο εκεί πέρα ξυπνήσαμε και βάλαμε το γκολ. Όχι, τα ακύρωσαν. Τώρα αυτά δεν με απασχολούν με το ΒΑΡ και όλα αυτά. Άμα είναι ακυρωθεί, ας ακυρωθεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα με το ΒΑΡ και είμαστε από τις λίγες χώρες που γκρινιάζουμε. Οπότε δεν το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Ο αστερίσκος. Πώς γίνεται και περίμενα 1,5 μήνα σχεδόν όταν ο Μπράμπετς ήταν δραματίας και έβαζα και βαφτίζει το δούλο του Θεού στόπερ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και δεν έβαζα το Φατόρε που έχει παίξει και στόπερ. Γιατί αυτό το παιδί έπρεπε δηλαδή να υπάρχει κουβέντα να το στείλουμε δανεικό στην Καλαμάτα ή όχι. Και τελικά άντε κράτα τον, αλλά μην το βάζει να παίξει. Δύο προπονητές. Και Μάτζιος και Τερζής. Αυτό κρατήστε το. Πολεμάτε τον Άρη, κύριε Τσίψιο. Δεν πολεμάμε τον Άρη, αλλά πρέπει να κάνουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα για να μην χαθεί χρονιά από τώρα. Που έχει χαθεί σε ένα μεγάλο βαθμό η χρονιά, έτσι. Στόχος του Άρη αυτή τη στιγμή, αλφα, είναι να μπει στα play-off. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης μπορεί να είναι συγκεντρωμένος και στα δύο. Που είναι τραγωδία, έτσι. Άλλες ομάδες έχουν και την Ευρώπη. Εμείς ούτε σε δύο δεν μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί όταν θα έρθει η ώρα να παίξει το κύπελο, ναι, θα έρθει ένα ωραίο με μεγαλοπρεπές πρέπει. Και θα εγκατασταθεί πάνω από το Βικελίδης και θα τα θολώσει όλα τα υπόλοιπα. Θα τα επισκιάσει όλα τα υπόλοιπα. Και έχεις και μάτς με την ΑΕΚ. Είσαι άτυχος να έχεις πρώτο παιχνίδι, πρώτη σειρά παιχνιδιών με την ΑΕΚ. Ναι. Μετά βέβαια βελτιώνεται κατά πολύ η κατάσταση, αν και εφόσον περάσεις. Αλλά αν είναι να διαλέξω ή τετράδα ή να έχω μια πιθανότητα να πάρω το κύπελο, θα κοιτάξω να πάρω το κύπελο, γιατί αν πάρεις το κύπελο βγαίνεις Ευρώπη. Ναι. Και δεν έχεις να αγωνιάζεις μετά, όχι να είμαι κοντά για να βγω τέταρτος και όχι να πρέπει να κερδίσω καμιά δεκαριά ντέρμπι στα play-off. Ενώ δείχνω ότι δεν είμαι ακόμη έτοιμος να κερδίσω ντέρμπι. Βέβαια, άλλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην έδρα σου είναι διαφορετικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης φέτος έχει δώσει δύο ντέρμπι μέχρι στιγμής εκτός έδρας, σε Τούμπα και Καραϊσκάκης. Στην Τούμπα ήταν επαρκής, διαβασμένος, αλλά όχι καλός. Και φάνηκε ότι δεν έχει πολλές δυνατότητες σε εκείνο το χρονικό σημείο, δεν είχε και αντοχές. Και στο Καραϊσκάκη φάνηκε ότι είναι βελτιωμένος, ότι έχει δυνατότητες, αλλά εκεί που πήγε να του βγει η φάση να κάνει με τον Ταρίντα, δεν του βγήκε και έφαγε μετά άλλα τρία. Τέσσερα-ένα. Οπότε δεν έχουμε να επιδείξουμε κάτι τρομερό. Να επιδείξουμε σίγουρα. Να επιδείξουμε, μπακαλέ. Ναι, εγώ δεν είπα καλά. Για αλλαγή, πολύ καλό είναι ένα δεύτερο μπάμπα θες. Μάλιστα. Α, για το πλάγιο μπακ που έλεγε, λέει ο φίλος. Αυτά για τον Άρη. Ναι. Πολύ μεγάλη σημασία ότι πήρε το τρίποντο η ομάδα. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι πήρε το τρίποντο. Ακόμα και με κακή εμφάνιση. Όχι από τις χειρότερες, αλλά από τις πιο κρύες εμφανίσεις. Άνωστες, ρε παιδί. Άνωστες, αλλά επαρκείς και πάλι ο Άρης. Okay. Εντάξει, Μάτζιο έχω. Δέντρο δεν σου έκανε και καμιά φάση ο Βόλος. Ενώ έχει ποιότητα ο Βόλος. Για μένα είναι καλύτερη ομάδα μεσοεπιθετικά από Ατρόμητους και ίσως και Κηφισιές κλπ. Αλλά είναι πολύ κακή ομάδα σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι πάρα πολύ κακή ομάδα και φαίνεται ότι είναι για δούλευτη. Δεν έχουν το νου τους, μάλλον, στην ομάδα φέτος. Okay. Ωραία. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, ναι. Εννοείται ότι μετά έρχεται ο Θανάσης Κυλώνης. Θανάσαρο. Εδώ στην παρέα του Λίμπερο 107,4. Μας ακούει τώρα. Έχω βόμβα από ΓΕΤ για Εθνική. Τι? Έσκασε δύο λεπτά πριν μπούμε στούντιο. Και? Ενημερώνω πως ο Μαουρίτσιο Ταρίκο, ο άμεσος συνεργάτης μου, δεν είναι εδώ, καθώς δεν έχει λάβει το μισθό του από την Ομοσπονδία εδώ και 8 μήνες. Θέλουμε κάποιους κανόνες, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, έχει να κάνει με το σεβασμό. Δυστυχώς δεν υπολογίζουμε τον Ταρίκο αυτή την εβδομάδα. Μπαλτάκο. Καθάρισε, παρακαλώ. 8 μήνες απλήρωτος ο κύριος, ο άμεσος συνεργάτης του κύριου Κουστάβου Πούγια. Δεν πήγε, καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Κατ' εμέ. Και 8 μήνες άντεξε. 8 μήνες, φίλε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Γιατί έπρεπε και εσύ να μην κατέβεις. Φαντάζεσαι. Αλληλεγγύη, ρε φίλε. Και ποιον έχουμε να κάνει μετά τον προπονητή. Δεν βάζεις το Κωνσταντέλια, γιατί δεν το βλέπω να το ξεκινάει. Άντε, πάμε στο διάλειμμα και επανεργόμαστε. Σχεδόν 200.000 ευρώ. Όσο τρελό και αν ακούγεται, ένας τυχερός κέρδισε 196.344 ευρώ στα μηχανάκια Dollar Storm του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο jackpot που δόθηκε ποτέ σε ελληνικό καζίνο. Το παιχνίδι συνεχίζεται και πάμε για άλλα jackpots που συνεχίζουν να τρέχουν και περιμένουν τον τυχερό που θα τα κερδίσει. Λέει ο φίλος, πριν πάμε στο Θανάση, λέει ότι υπάρχει και ένα συμπληρωματικό τώρα παράγραφος, δεν ξέρω, στο άρθρο πάντως που διαβάσαμε εμείς, η πηγή μας, ποια είναι, SDNA. SDNA, φυσικά. Λέει ότι παρακάτω δεν έχει βγάλει ελληνικό αφημείο ο συγκεκριμένος.
Άρα γι' αυτό δεν του μπήκαν τα λεφτά. Δεν υπάρχει. Δεν φαντάζεσαι. Έχει μια λογική αυτό. Ναι, πρέπει να, για να δηλωθεί πρέπει να βγάλει ελληνικό αφημείο, είσαι κανονικά δηλωμένο. Πώ, κλειδάριθμο. Κλειδάριθμο. Κανονικά. Πα στην εφορία την Πέμπτη, τη τέτοια εδώ πέρα. Εγώ θα περιμένω από εδώ. Από τη ροή του SDN. Πού είναι η βάρδια να δω. Ναι, πού είναι η βάρδια. Εμεί διαβάσαμε το άρθρο. Δεν ξέρουμε. Δεν είναι δικιά μα είδηση. Ρεπορτάζ εθνική. Λοιπόν, θα πάμε να υποδεχθούμε το Θανάση Κυλώνη, ο οποίο. Μας περιμένει άκρος υπομονετικά κι αυτός με τη σειρά του. Αμέσως τώρα στον Λίμπερο 107,4 ο Θανάσης Κυλώνης με τον ένθετο Λίμπερο Bet. Με επιδέξιο κοντρόλ στο κουπόνι του στοιχήματος, με αποδόσεις και ψαγμένες αναλύσεις για να ζήσουμε τις μεγάλες συγκινήσεις. Χορηγός η Novibet. Θανάση, καλησπέρα και από εμάς. Γεια σου, Θανάση. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά, καλά, ωραία, πολύ καλά, πολύ καλά. Τώρα αυτό που λέτε για το ελληνικό αφημί, τώρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να... Δεν ξέρω βέβαια, δεν το έχω ψάξει να είμαι ειλικρινής, γιατί εγώ έχω ελληνικό αφημί, αλλά τώρα είναι το πρόβλημα το ότι η ΕΠΟ έχει 8 μήνες απλήρωτους τους βοηθούς του Πογέτη, επειδή εάν και εφόσον δεν έχουν ελληνικό αφημί... Δεν ξέρω. Έχει σπαστό ωράριο και δεν μπορεί να πάει στα ΚΕΠ να προλάβει να πάει. Ταλαιπωρείται. Είναι part-timer. Ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο. Αυτή η ΕΠΟ, παιδιά, εντάξει τώρα. Θα μου πει να ήταν το μοναδικό κακό του ελληνικού ποδοσφαίρου η ΕΠΟ. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή είναι η κεφαλή, είναι η ομοσπονδία, έτσι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Εντάξει, όταν αυτό που λέμε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, επειδή όντως βρωμάει το ελληνικό ποδόσφαιρο, εδώ και χρόνια δεν είναι τώρα το ορεινό φαινόμενο. Είναι η κεφαλή είναι η ΕΠΟ. Και είναι η αμαρτωλή εδώ και χρόνια. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για φετινή κατάσταση τη τελευταία διετία, τριετία. Είναι τέλος πάντων πολύ μεγάλη κουβέντα και δεν είναι τη παρούση. Ναι. Όταν αυτό είναι ο παπά, ο δημοσιογραφικό, όταν δεν κατέχει ένα θέμα, λε δεν είναι τη παρούση και ξενιάζει, α πούμε. Λε ότι είναι τεράστιο θέμα, μια τεράστια κουβέντα, αλλά επειδή μέσα σου ξέρει ότι δεν έχει λεπτομέρειε να το αναπτύξει σοβαρά, να κάνει σοβαρή έρευνα, λε δεν είναι τη παρούση και πα παρακάτω. Το ρίχνω στου επόμενου κανονικά. Α, μπράβο, ναι. ναι. Ακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Μπράβο. Κάπω έτσι. Που θα βάλει το φίδι από την τρύπα. Ή όταν ανοίξει εκπομπή και παίζει πολύ ώρα που ξέρει μουσική. Επειδή για τον ΑΒ λόγο έχει πάει τουαλέτα, δεν έχει προλάβει ξέρω, ναι. Στην αλλαγή τη εκπομπή κτλ. Λε, sorry που βγήκαμε λίγο αργά, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει. Έτσι, το ρεπορτάζ τρέχει και χτυπούσαν τα τηλέφωνα και τεχνικά ζητήματα. Ναι. Δεν μπορούσα να κουμπώσω το παντελόνι μου. τεχνικά ζητήματα ξεπροστιάζει ουσιαστικά το μέσο που εργάζεσαι. Λε ότι το ρεπορτάζ τρέχει, τώρα τι τρέχει, πού τρέχει, πόσο τρέχει. Και εσύ γιατί τρέχει μαζί με το ρεπορτάζ, α πούμε. Ακριβώ. Α τον άλλον τώρα να κάνει με το μυαλό του, αυτό έχει διασυνθέσει μεγάλο. Και που... ναι. Είχα ένα σημαντικό τηλεφώνημα, έλεγε γυναίκα θα μαγειρέψει αύριο. Και... αν πήρε κρεμμύδια από το σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Τέλο πάντων, ωραία πράγματα. Ο Θανάσης το κατέχει καλά από ό,τι βλέπω τα τηλεφωνήματα αυτά. Έτσι, τυχαία, εγώ το λέω. Όλος ναι. Κοίταξε, λίγο πολύ όλοι τα έχουμε κάνει. Έτσι. Και όσο πιο πολλά είναι και τα χρόνια που κάνει ραδιόφωνο κάποιο, αυξάνονται νομοτελειακά και οι πιθανότητες να έχει κάνει τέτοιες μαϊμουνιές. Αθώες βέβαια. Εντάξει, τώρα, σίγουρα. Κάνα θέμα σοβαρό. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε Libero Bet με χορηγό την Novibet. Ξεκινάει από σήμερα μία εβδομάδα η οποία θα κυλήσει σε αρκετά χαλαρούς ρυθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη όταν θα έχουμε την επανεκκίνηση των προκριματικών για το Euro και την επανεκκίνηση των προκριματικών για το Mundial στην ζώνη της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε λέει μπροστά μας ένα τρίμερο, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη αρκετά χαλαρό. Βέβαια πήραμε μια πολύ έτσι, ισχυρή δόση ποδοσφαίρου τις τελευταίες εβδομάδες και το σουκού που αφήσαμε πίσω μας νομίζω ότι μας αποζημίωσε και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εγώ παιδιά πρώτη φορά στην καριέρα μου τη στοιχηματική έτυχε, γιατί πραγματικά έτυχε, έκατσε που λέμε, έλαχε, να δώσω χθες και να προτείνω και να παίξω πέντε παιχνίδια, τα οποία βγήκαν και τα πέντε, αλλά αυτό εντάξει, το πέντε στα πέντε, επειδή μου πες, γίνεται έτσι. Η απόδοση ήταν κοντά σε 900 μονάδες. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Και εγώ, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, εγώ επειδή πλέον δεν παίζω παρολί, δεν το έβαλα ούτε ένα ευρώ την ξέρει πεντάδα. Που επαναλαμβάνω, έδινε κοντά σε 900 μονάδες απόδοση. Ευτυχώς είδα ότι αρκετοί μου στείλαν μηνύματα και τα λοιπά που τα βάλανε και 2 ευρώ και 3 ευρώ και 5 ευρώ. Εγώ μονά παίζω πλέον, μεγάλες αποδόσεις, 4 χ στον τέρπι του Μπρις, στον τέρπι της Ρώμης, στον τέρπι της Ανδαλουσίας, στη Σεβίλη και το χ στο Chelsea City, όπου η City δεν είχε φέρει φέτος ισοπαλία και την έφερε χθες με τον τρόπο που την έφερε, με την Chelsea να ισοβαρίζει με 5 στο 95 και το διπλό της Λιόν που ήταν το βασικό μου σημείο εκεί έκτιζα. Ήταν και απόδοση και στην Όβε πολύ ψηλή, αρκετά πάνω από τις 4 μονάδες.
Εντάξει, τώρα μια ομάδα με το Βεληνικές και με το ρόστερ της Λιόν, που δεν είναι μόνο η φανέλα και το όνομα, γιατί έχει καλό ρόστερ Λιόν, να έχει κάνει 10 αγωνιστικές χωρίς νίκη, είναι κάτι παραπάνω από οξύμορο, έτσι. Και πετύχει την Ρεν, η οποία είχε παίξει πέμπτη βράδυ με τον Παναθηναϊκό από νωρίς με 10 παίκτες. Χθες είχε ακόμα πιο νωρίς αποβολή από το πέμπτο μόλις λεπτό. Αν δεν κέρδιζε και χθες η Λιόν, ας το έκλεινε το μαγαζί. Ας έβαζε μια ταμπέλα στο προπονητικό της κέντρο, πέσαμε και από του χρόνου ξανά. Αυτοί έχουν και σημαντικά προβλήματα και με τον κόσμο στη Λιόν. Έχουν, εντάξει, κοίταξε, όταν είσαι Λιόν που είσαι ένα πολύ μεγάλο μέτρο για το γαλλικό ποδόσφαιρο, ειδικά για το σύγχρονο γαλλικό ποδόσφαιρο, γιατί θυμίζω ότι η Λιόν επί εποχής Μπενζεμά, Ζουνίνιο, Σόνι Άντερσον και Μπεν Αρφά είχε πάρει 7 συνεχόμενες χρονιές το πρωτάθλημα. Έτσι, κάτι που στη Γαλλία ήταν η πρώτη που το έκανε. Σε μια χώρα που κάθε χρόνο είχαμε επί μία 20ετία κάθε χρόνο και διαφορετικό πρωταθλητή, ξαφνικά εμφανίστηκε μία Λιόν, η οποία δεν είναι και από τα παραδοσιακά πολύ μεγάλα μεγέθη, δεν είναι Μαρσέγ, δεν είναι Σεντετιέν. Λοιπόν, και πήρε 7 συνεχόμενες χρονιές το πρωτάθλημα. Όταν είσαι λοιπόν ένα τέτοιο μέγεθος και κινδυνεύεις όντως με υποβασμό, γιατί ειδικά στη Γαλλία υπάρχουν τέτοια παραδείγματα πολύ μεγάλων συλλόγων, πολύ μεγάλων ισχυρών brand names, όπως ας πούμε και η Σεντετιέν, έτσι, η Νάντ, η Σοσό έχουν πέσει, η Οσέρ έχουν πέσει κατηγορία, έχουν βαλτώσει, η Μπορντό που έχει πέσει πλέον. Εκεί, επειδή υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, αν για τον Α ή Β λόγο, είτε αγωνιστικό είτε έξω αγωνιστικό, δεν πληρείς τις προδιαγραφές να παίζεις στην κορυφαία κατηγορία, σε ρίχνουνε. Και ας σε λένε και Μαρσέι. Λοιπόν, κάτι το οποίο στην Άδεια το δούμε ποτέ να συμβαίνει. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, νομίζω δεν εκεί δεν έχει προλάβει να ριζώσει πάρα πολύ μια αντίστοιχη παράγκα. Νομίζω στη Γαλλία ίσως να είναι η πιο large χώρα. Λίγο πολύ παράγκες σε όλες τις χώρες υπάρχουν, έτσι. Ακόμα και στα πιο προηγμένα πρωτάθληματα. Βέβαια, όχι με την ελληνική της μορφή και διάσταση. Δηλαδή, ας πούμε, όποιος είναι ισχυρός, πάντα στείλει μια παράγκα. Νομίζω μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία η παράγκα γιγαντώθηκε τόσο πολύ. Μην πάμε τώρα σε Ρουμανίες και Ουγγαρίες τα λοιπά, γιατί και δεν τα κατέχω πάρα πολύ, αλλά στη Ρουμανία νομίζω ότι πρέπει να είναι και ακόμα χειρότερη κατάσταση από εμάς. Αλλά τώρα, ας πούμε, στη Γαλλία, έτσι, παλιά, ας πούμε, ο Ταπί, όταν ήταν ο Μπερνάρ Ταπί στην ηγεσία της Μαρσέγ, τις είχε κάνει τις κουτσουκέλες του. Ο Ζαν Μισελ Ολάς που ήταν στη Λιόν μέχρι πρότινος. Ο Ταπί, Θανάση, τι ήταν, ήταν προπονητής? Πρόεδρος. Όχι, ο Μπερνάρ Ταπί είχε την Αντίντας τότε και ήταν και ο ισχυρός άντρας, ο μεγαλομέτωχος της Μαρσέη. Εύκολα ένα πρωτοσέλιδο μετά από μαζεμένες μεταγραφές, Ταπί και ψύχρεμη. Ναι, καλά, βέβαια. Εντάξει, ναι. Ο Ταπί, ο οποίος πρόσφατα πέθανε και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ήταν αυτός που καταρχήν ο πρόεδρος της μοναδικής γαλλικής ομάδας που έχει πάρει κύπελο πρωταθλητριών, Champions League, στο τελικό με τη Μίλαν. Δεν υπάρχει άλλη γαλλική ομάδα που να έχει πάρει το κορυφαίο τρόπαιο της Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων. Είχε κάνει τις κουτσουκέλες και μάλιστα η Μαρσέη γι' αυτό είχε υποβαστεί για δωροδοκία σε μάτς με τη Βαλενσιέν κτλ. Ήταν δουλειά του Ταπί. Ο Φέργκισον, όταν ήταν στην United στα καλύτερά της, εντάξει, δεν είχε κάνει τις βρωμιές που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, αλλά είχε καλές σχέσεις με τους Άγγλους διαιτητές. Λοιπόν, με τον ΑΒ τρόπο γίνονται τέτοια σκηνικά και στις πιο προηγμένες χώρες. Αλλά εντάξει, τώρα το ελληνικό φρουμ και το ιταλικό νομίζω ότι μας επερνάει. Λοιπόν, και από πού πήγε η κουβέντα? Από τη Λιόν. Κάποια στιγμή θα κέρδιζε. Εγώ γενικά πιστεύω πάρα πολύ στην ομοτέλεια, δηλαδή όταν ένα νορμάλ γεγονός. Τώρα δεν λέμε ότι μια ομάδα δεν έχει κερδίσει με σκορ 10-0 εδώ και ένα χρόνο, άρα στο επόμενο μάτς θα κερδίσει 10-0. Τώρα μιλάμε για ένα νορμάλ γεγονότα, έτσι. Η Λιόν, ένα αλφα μέγεθος στο γαλλικό πρωτάθλημα, όχι ξέρω εγώ στην Premier League, που και στην Premier League θα ήταν οξύμορο. 10 αγωνιστικές χωρίς νίκη είναι too much, είναι οξύμορο. Οπότε λες ότι νομοτελειακά πλησιάζει η ώρα αυτού της διόρθωσης του στατιστικού λάθους εντός εισαγωγικών. Ήταν ευνοϊκές συνθήκες, ήταν και η απόδοση πολύ ψηλή, γιατί στο στοίχημα το Α και το Ω είναι η απόδοση, όλα από εκεί ξεκινούν, αλλιώς μιλάμε για προπό. Τώρα όταν έχεις την Λιόν με μια τέτοια ρεν, κουρασμένη κτλ. Και την έχεις στο 4+, το παίζεις και ας λείπει και 5-0. Γιατί η Λιόν και χθες κινδύνευσε άμεσα με. Κοντά ήταν. Με ισοφάρηση. Ναι. Νομίζω, βέβαια, άμα κυνηγάς αυτή την ομοτέλεια από τρίτη, τέταρτη αγωνιστική, έχεις μπει και μέσα. Ναι, ακριβώς. Καλά κάνεις και το θέτεις. Τώρα, τις τελευταίες μου εβδομάδες, εγώ γενικά πολλά χι μέσα στη χρονιά δεν παίζω. Έτσι. Το χι είναι, παιδί μου, εντάξει, είναι πολύ. Έφτασα στο σημείο, έτσι. Κυνηγάω τα χ, τα βολικά χ, προς το φινάλε της σεζόν.
Είτε μιλάμε για Σκανδιναβία που έχει τώρα φινάλε σεζόν, είτε μιλάμε, ξέρω εγώ, για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα υπόλοιπα που είναι Απρίλιο-Μάιο. Αλλά επειδή πλέον έχουν τρέξει 10 πλάσια αγωνιστικές όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, δηλαδή έχουμε πλέον ένα αλφα ικανοποιητικό δείγμα γραφής, έχουμε λέει, δεδομένα στα χέρια, δεν είναι να πεις ότι παίξαν 2-3-4 μάτς, αυτή ακόμα δεν κέρδισε. Οκ, κάτσε, 4 μάτς έπαιξε, δεν έπαιξε 10. Αλλά επειδή πλέον έχουμε περάσει στις 10, στις 11, στις 12, στις 13 αγωνιστικές, έχει ένα δείγμα γραφής που όταν απουσιάζει ένα. Έτσι, μια νίκη, μια ισοπαλία, έλεγε ότι κάπου στα κοντά η City, ας πούμε, χθες, έτσι. Ήταν τα μοναδικά μηδενικά στην βαθμολογία της Premier League, δεν υπάρχει άλλο μηδέν. Ήταν μέχρι και χθες στη ισοπαλή στη City και στη ισοπαλή στη United. Το μηδενικό της City έσβησε χθες με ταχύ. Έχει μείνει ένα μηδενικό στη ισοπαλή στη United. Από τώρα σας το δίνω, δύο εβδομάδες πριν, Everton, Man U, μετά την επανεκκίνηση, μετά τις εθνικές ομάδες, ισοπαλία. Να μην λέτε ότι δεν τα. Το κρατάμε. Δεν το σημειώνω, δεν τα λέτε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Το σημειώνω. Λοιπόν, γενικώς, ας πούμε, στο Βέλγιο, η Circle Breeze που κυνήγησε χθες με το χ στο ντέρμπι του Breeze, έπαιζε Club Breeze, Circle Breeze. Η Breeze ήταν το μοναδικό μηδενικό στην βαθμολογία του Βελγίου, όπου έχουν περάσει και 13 αγωνιστικές, 14 με τη χθεσινή. Ένα μηδέν υπήρχε στις οπαλές της Circle Breeze. Όταν έχουμε πλέον μεγάλο δείγμα γραφής και βλέπεις ότι είναι πολύ λίγα τα μηδενικά, όσο περνάνε οι αγωνιστικές, θα σβηστούν και αυτά. Ας πούμε, σπάνια βλέπεις μια ομάδα να παίρνει πρωτάθλημα στα ισχυρά πρωταθλήματα, αίτητη, ξέρω εγώ. Mm. Δηλαδή, χθες η Sporting Λισαβόνας, παράδειγμα, κέρδιζε μέχρι το 95, έχασε τελικά. Η αίτητη μέχρι χθες Sporting. Έπαιζε τον τέρμπι της πόλης με την Μπενφίκα. Και το γύρισε η Μπενφίκα με γκολ στο 95 και στο 96, έληξε 2-1. Πάει και αυτό το μηδενικό. Δηλαδή, σιγά σιγά όσο κυλάνε οι αγωνιστικές, αυτά τα μηδενικά θα σβήνουν από την γενική βαθμολογία. Τώρα, στις επιμέρους βαθμολογίες, την εντός έδρας και την εκτός έδρας, μπορούμε να δούμε να παραμένουν μηδενικά μέχρι και το φινάλε των πρωταθλημάτων. Έτσι. Μια ομάδα να βγάλει όλη τη χρονιά αίτητη εντός έδρας, μια να βγάλει τη χρονιά χωρίς νίκη εκτός έδρας. Αυτά είναι πιο normal. Δηλαδή, συμβαίνουν κάθε χρόνο. Είναι σύνθεση φαινόμενο. Αλλά στην γενική βαθμολογία, σπάνια βλέπεις μέχρι το φινάλε τη σεζόν να διατηρούνται μηδενικά σε επιμέρους. Γκολ υπέρ, γκολ κατά, νίκες, ισοπαλίες, ήττες κτλ. Κάπως έτσι δηλαδή εγώ κινήθηκα χθες. Εντάξει, προφανώς υπήρχε πολύ μεγάλη. Ο παράγοντας τύχη έπαιξε τρελό ρόλο. Γιατί, ας πούμε, στο Λάτσιο Ρώμα είχε ακυρωθεί γκολ η Ρώμα, είχε δοκάρει Λάτσιο. Στο Σεβίλη Μπέτης είχε ακυρωθεί δεύτερο γκολ η Μπέτης. Έβαλε ο Ράκιτιτ στον γκολ ισοφάρισης της ζωής του. Ένα βρωμόστο από τα 30 μέτρα πήγε στις αράχνες. Στο Chelsea City τα είπαμε. Έγινε στο 95 το 4-4. Και ο Ντι Μάρκο έβαλε μια γκολάρα στο Ίντερ. Στο Ίντερ Φροζινόνε, ναι. Καλά, εγώ Ρώμα και Σεβίλη δεν μπορώ να πιάσω τα τελευταία δύο χρόνια καθόλου. Δηλαδή, όποτε παίζω, έχω πάψει να παίζω Ρώμα και Σεβίλη. Τώρα, για παράδειγμα, έτσι, τώρα κάνουμε μια τέτοια γενική κουβέντα. Θα πω και δύο πραγματάκια για το σημερινό κουπόνι, αλλά είναι πολύ τζούφιο το πρόγραμμα. Λοιπόν, ας πούμε τώρα στο Λάτσιο Ρώμα, ιταλικές ομάδες, το αιώνιο ντέρμπι, ας πούμε, στο βράζουν στο ίδιο καζάνι. Δηλαδή, φέτος ειδικά η δυναμική τους είναι σχεδόν εισάξια. Λοιπόν, και είχαν και οι δύο. Σερί, τρέχανε σερί μέχρι και χθες 9 αγώνων σε Ιταλία και Ευρώπη χωρίς ισοπαλία. Για οποιαδήποτε Ιταλική ομάδα, που οι Ιταλοί γενικά το δουλεύουν το χ, είναι στο DNA τους, για οποιαδήποτε Ιταλική ομάδα 9 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς χ είναι too much. Λες, επειδή μου Λάτσιο Ρώμα, το ντέρμπι της πόλης, άμα δεν λήξει τώρα χ, πότε θα λήξει. Προφανώς θα μπορούσε κάλλιστα να μην λήξει χ, να λήξει άσο διπλό. Αλλά είναι και απόδοση. Έτσι, Θανάση, δηλαδή. Άμα παίζαμε εμείς άντερ και χ, μπορεί να αρχίσει να βάλανε τρίποτα αυτή. Δεν είναι. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το πιάσει. Εντάξει, οκ. Κοίταξε, ισοπαλία με γκολ παίζει μόνο στην Bundesliga, που εκεί πάρα πολύ σπάνια λίγη μηδέμη. Δηλαδή, ακόμα και τα χ που έχουμε στη Γερμανία, θα δει μια φορά το χρόνο που λέω να λίγη μηδέμη δεν παιχνίδι. Εκεί να το δεχτώ. Να πα δηλαδή χ με γκολ για να ανεβάσει την απόδοση. Στα υπάλληλα πρωταθλήματα δεν πολύ έχει νόημα, γιατί και δεν ανεβαίνει πάρα πολύ η απόδοση. Δηλαδή, ξέρω το 3-20 να το κάνει, ξέρω 3-80 το χ μαζί με γκολ-γκολ. Και υπάρχουν και, να πούμε, χθες και το Λάτσιο Ρώμα και το Club Brugge Circle Brugge, μηδέν δεν λήξανε. Τώρα, γιατί να έχει βγάλει το χ που εκ των πραγμάτων είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο και να μην το πληρωθεί επειδή το κυνήγησε με γκολ. Εγώ μόνο στη Γερμανία παίζω χ με γκολ-γκολ. Κατά τα άλλα δεν μπλέκω. Σήμερα τι έχουμε, γιατί λοιπόν, και εγώ το είδα και δεν έχει πολλά. Έχουμε στη Σεγούντα Division έχουμε ένα Οβιέδο Καρταχένα, όπου είναι βάση δυναμικής και διαχρονικής και φόρμας των δύο ομάδων. Ο άσος Οβιέδο στο 1.74 από την Ovbet είναι μια νορμάλ επιλογή. Εντάξει, είναι παιχνίδι β' εθνικής, αλλά ο Οβιέδο είναι σαφώς μεγαλύτερο μέγεθος, Ρεάλ Οβιέδο. Νομίζω και παίξει εκεί και ο Τάκης Γκόνιας σε κάποια φάση της καριέρας του. 1.74 είναι, το κρατάμε, ας πούμε, για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί. Από εκεί και πέρα έχουμε
στην Γαλλία, στη Νασιονάλ, στην τρίτη κατηγορία. Έχει ένα Λεμάν Σατορού. Δεν μπλέκω με σημείο, αν και αν προκύψει νικητής, πιο πολύ προς τον Άσο βλέπω. Mm-hmm. Η Λεμάν, η οποία είναι και η ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του στη Γαλλία, ο Didier Drogba, από εκεί έτσι ξεπετάχτηκε. Πήγε μετά Γκινγκάμ και μετά Μαρσέ και φύγε μετά στη Τζέλση. Λοιπόν, καμία βέβαια σχέση εκείνη η Λεμάν με την τωρινή. Τέλος πάντων, επειδή δεν θα έμπλεκα με σημείο, είναι ομάδες που έχουν πλούσια σκορ τα παιχνίδια τους, και της Λεμάν και της Ατόρου. Βλέπουμε στην Όβμπετ ότι υπάρχουν πολύ ωραίες τιμές και στο goal-goal στο 2-0-6 και στο over 2,5 στο 2-30. Επίσης, όταν έχουμε τόσο υψηλές αποδόσεις, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να βάλεις ένα επιπλέον ρίσκο στο παιχνίδι σου να πας στο συνδυαστικό goal-goal και over. Goal-goal και over προτιμούμε για να ανεβάσουμε την απόδοση όταν είναι ένα over που το βλέπουμε μεν, αλλά είναι κοντά στο 1,80 και λες, 1,80 μου κάνει, δεν μου κάνει. Τώρα με το over στο 2,30, το ξέρω over, το 2,5 και με το goal-goal στο 2,06. Πας ή στο ένα ή στο άλλο εφόσον συμφωνείς με τα πολλά τέρματα και δεν κάνεις με combo bet. Γιατί βάζεις έναν έξτρα νταλκά στο κεφάλι σου. Έτσι. Εγώ έχω χάσει πολλές φορές goal, goal και over που έχει λήξει ας πούμε 3-0. Ή έχει λήξει, ξέρω εγώ, 1-1 από το 30 και έχει μείνει στο 1-1. Που μιλάς στο στοίχημα και λες αφήστε και τους άλλους να βάλουν ένα, παιδιά. Α, μπράβο. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε. Τι άλλο έχουμε. Είχα σημειώσει και στην. Και στην Αργεντινή ένα παιχνίδι, μισό λεπτάκι δώστε μου λίγο χρόνο, στην Αργεντινή είναι ένα παιχνίδι το οποίο, ποιο ήταν να δεις, ήταν το παιχνίδι της, τώρα εδώ, έχει κολλήσει. Τα έχω εγώ σύστημα. Τα έχω μπροστά μου. Θες να στα πω, μήπως το θυμηθείς. Για πες λίγο, ποιο είναι το. Πριμέρα αντί έχω μπροστά μου. Όχι, όχι, όχι. Τι. Εγώ λέω για. Τέλος πάντων. Άστο. Γράψε λάθος. Δεν πειράζει. Το αφήνω. Μια και μιλάμε για Αργεντινή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα καταλήξει η μάχη του τίτλου στη Βραζιλία. Όπου εκεί η Μποντάφογκο που ήταν. Καβάλα στάλογο με συν 10 αέρα από τους διοκτεστές πριν από κανένα δίμηνο. Πλέον έχει σφίξει για τα πολύ πολύ καλά. Την έχει πιάσει η Παλμέιρας. Μάλλον την έχει, νομίζω ότι προσπεράσει η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα. Την έχει πλησιάσει η Γκρέμιο. Ακόμα και χθες κέρδισε μέσα στην Μπραγκαντίνο, που και η Μπραγκαντίνο είναι διεκδικήτρια του τίτλου. Και ισοφαρίστηκε στο 90 φεύγα. Έχει στα τελευταία τρία παιχνίδια η μέχρι πρωτοπόρος Μποντάφογκο. Η ομάδα που παίζει ο Ντιέγκο Κώστα, ο παλιός Ατλέτικο Τσέλσι και τα λοιπά, και ούτε εκείνο ο Σοάρες, είναι ο πρώην φορ του Ολυμπιακού. Στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει χάσει μέσα από τα χέρια της απίστευτος βαθμούς. Έπαιζε με την Παλμέρα, στην κέρδιζε 3-1, έχασε 3-4, με 3 γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Η ίδια κατάσταση με την Γκρέμιο του Λουίς Σοάρες, της έκανε χατρίκο Σοάρες στο τελευταίο μισάωρο και έχασε πάλι από εκεί προηγούνταν με 2 γκολ διαφορά. Και χθες. Μένει πίσω στο σκορ, το γυρίζει σε 1-2 και ισοφαρίζεται πάλι στο 95. Δηλαδή μόνο από τα τελευταία τρία παιχνίδια έχει χάσει τρελούς βαθμούς και πλέον έχει φουντώσει τα καλά η μάχη του τίτλου. Είναι ωραία κατάσταση. Είναι σπάνια περίπτωση στην Ευρώπη τέτοιο πανηγύρι όσον αφορά την διεκδίκηση του τίτλου σε κάποια χώρα. Συνήθως προς το φινάλι της σεζόν μένουν ας πούμε 2 οι διεκδικητές, αν δεν έχει καθάρισει από νωρίς η μπουγάδα. Εκεί είναι πλέον 4-5 ομάδες, αν όχι 3-4 ομάδες που διεκδικούν περίπου επίσης όρες το πρωτάθλημα. Και είναι και πολλές μαζεμένες παλιές δόξες εκεί πέρα φέτος. Δηλαδή έχει κάθε ομάδα από έναν στάρ. Ναι, κάτι στάρ, κάτι τέτοιο. Ας πούμε, Βάσκο Νταγκάμα, ποιο είναι πλέον το αστέρι της Βάσκο Νταγκάμα, έτσι να σας βάλω ένα κουιζάκι. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Ευρωπαίος είναι. Α, τώρα μας βάζεις τέτοιο, μας βάζεις φυτίλια. Ξέρω ότι είστε για τα δύσκολα, γι' αυτό θα σας βάζω. Δεν... Πού έπαιζε, βοήθα μας λίγο, πού έπαιζε. Πού έπαιζε. Στη Γαλλία κυρίως και στην Premier League. Έπαιξε Premier League. Βέβαια, έπαιξε. Γαλλία και Premier League. Δημήτρη τον λένε στο μικρό. Ο Παγιέτ. Ο Παγιέτ, ναι. Εκεί παίζει, στη Βάσκο Νταγκάμα παίζει. Εκεί δεν κάνουν αντι-doping control. Και μάλιστα χθες της έδωσε τη νίκη με γκολ στο 94 και δεν είναι το πρώτο γκολ που πετυχαίνει. Έχει πάει εκεί και έχει κάνει αυτή την παρουσία του. Ο Δημήτρη Παγιέτ, ο οποίος είχε παίξει και στη West Ham στην Premier League. Μεγάλος παίκτης, θα μπορούσε να κάνει και ακόμα μεγαλύτερη καριέρα. Εγώ τον Παγιέτ τον έχω στο μυαλό μου για ένα παιχνίδι πριν από αρκετά χρόνια, όταν έπεσε σε Σεντετιέν, που είχε σπάσει με δικό του φάουλ ένα τρελό αίτο σιρή που είχε η Λιόν με τη Σεντετιέν, που είναι γειτονικό ντρέπ πολύ μεγάλο μίσος.
το Λιόν Σεντετιέν. Η Σεντετιέν είναι η εργατική τάξη της περιοχής, η Λιόν είναι πιο έτσι, αριστοκρατική. Και στο παλιό κήπεδο της Λιόν, δεν ξέρω αν το θυμάστε το Ζερλάν, πριν κάνει το καινούριο. Λοιπόν, το είχε βάλει ένα φάουλ από τα 30 μέτρα και με τον γκολ του Παγιέτ είχε σπάσει, είχε βγάλει διπλό στην έδρα της Λιόν η Σεντετιέν μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Εμείς το λατρέψαμε τον Παγιέτ στη West Ham, δεν ήτανε? Ναι, στη West Ham. Με τη Ραμπόνα που είχε βάλει εκείνο. Ναι, εντάξει. Τρομερή τεχνική. Και τον γκολ που είχε βάλει, και τον γκολ που είχε βάλει στον ΠΑΟΚ με εκείνο το βρωμό σου το έχει γράψει. Νομίζω είχε ψηφιστεί καλύτερο γκολ. Θα πανηγυρίζει ο κ. Τσίπριος απέναντί μου. Εγώ εντάξει. Έπιασε μια πίκρα εμένα μόνο. Εντάξει, ήταν ο ορισμό του βρωμό. Αν είχε τα μυαλά στο κεφάλι του και εκείνο θα έκανε καλύτερη καριέρα. Ποδοσφαιρικό Τσόγλαν. Δεν αφήνει τώρα τη West Ham και την Premier League για να γυρίσει στη Γαλλία και στη Μαρσέη. Που η Μαρσέη ειδικά είναι το. Το πατριντή της Γαλλίας, ας πούμε, εκεί είναι, δεν είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι κάτι σαν, είναι άλλη κατάσταση. Και αυτός που θα μπορούσε να κάνει καλύτερη καριέρα είναι ο Ντιέγο Κώστα, που και εκείνος το ρωτή χάσει. Ναι, okay, όχι ότι έκανε μικρή καριέρα, πήρε και τίτλους, πήρε και πολλά λεφτά και με την Τζέλση και με την Ατλέτικο. Λαλίγα, Premier League, εντάξει, δεν είναι άσχημα. Ναι, εντάξει, αλλά ναι, όντως, και αυτός δεν είχε μυαλό, πολύ κλωτσοπατινάδα, αυτισίδια, ναι, αλήτρα. Ναι, κανονικά. Ναι. Τι διαλέγουμε δηλαδή για σήμερα? Εγώ αν κρατούσα μία διάδα, γιατί νομίζω ότι η μέρα για διάδα δεν είναι για παραπάνω, εντάξει, και δεν είναι και κάθε μέρα πασχαλιά, να βγάζουμε κάθε μέρα 900 απόδειξη. Βασικά αυτό έγινε μια φορά και αποκλείται να ξαναγίνει. Εγώ λέω το υπογράφω, με 5 μάτς 900 απόδειξη δεν ξαναβγαίνει. Είναι αυτό, είναι once in a lifetime τελείως. Όποιος θα τσίπησε καλοφάγοντα. Αν κρατούσε μία διάδα σήμερα, τον Άσο της Σοβιέδο, με το goal ή το over, άντε να πούμε το over που πληρώνει και πιο πολύ, στο 2.30 στο γαλλικό στο Λεμάν Σαντορού. Ωραία. Παίρνεις μια διάδα του 4+ απόδοση κοντά στις 4 μονάδες, τετραπλασιάζει τα λεφτά σου και για Δευτέρα είναι, άμα βγει, μην το πεις ούτε στον παπά. Τέλεια. Τώρα που θα έχουμε και διακοπή και θα έχουμε και περισσότερο εθνικές, πρέπει να βρούμε περισσότερα κόλπα για να τους τα πάρουμε. Για αύριο, ναι, που έχει κύπελο Αγγλίας επανεπτικού σε ζευγάρια που έχουν λήξει ισόπαλα και λήξει τρόφι πάλι στην Αγγλία. Έχω δύο καλές επιλογές με αξία. Τώρα το αν θα επαληθευτούν, αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Ναι. Έχω ας πούμε ένα βολικό χ που πληρώνει πάρα πολύ. Αλλά περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Κράτα να μας ακούσουν για αύριο. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Θανάση. Έγινε, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σου, καλή εβδομάδα. Αυτά από τον Θανάση Κυλώνη. Πέτρο, έτοιμος. Μην αργήσεις, είναι η πρώτη προπόνηση στην καινούργια ομάδα. Τώρα, να πάρω και την μπάλα μου. Τι να την κάνεις την μπάλα, στην Ακαδημία πάμε. Με αυτή παίζω καλύτερα. Είναι η μπάλα που μου χάρισε ο Κώστας Τσιμίκας όταν ήρθε να μας δει. Και μου είπε ότι αν συνεχίσω έτσι θα γίνω μεγάλος ποδοσφαιριστής. Η πιο μικρή πράξη αγάπης μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι μεγάλο. Γι' αυτό ο Κώστας Τσιμίκας και η Novibet ενώνουν τις δυνάμεις τους σε δράσεις που κάνουν τη διαφορά για τους συνανθρώπους μας μέσω του προγράμματος Giant Heart. Giant Heart, μια συμμαχία αγάπης με την Novibet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια πιλιάς τα φίλια. Μετά το break. Λοιπόν, χίλια φιλιά στα χίλια. Ωραία. Μην ορκίσω, θα μπει break. Μετά το break. Μην ορκίσω, θα μπει break. Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει, λέω εγώ τώρα. Θα σας διαβάσουμε και την απάντηση της ΕΠΟ. Μάλιστα. Ναι. Θα διαβάσουμε και την απάντηση της ΕΠΟ για τις καταγγελίες του κύριου Πογιέτ και του συνεργάτη του για τις απληρωσιές. Γιατί έχουμε πάντα τις δύο όψεις του νομίσματος. Ναι, εννοείται. Είσαι ρεπόρτερ. Και ευχαριστώ το φίλο μας, το Βαγγέλη, που μας έστειλε και το ρεπορτάζ από την απάντηση. Αλλά θα σας αφήσουμε λίγο σασπένς. Να έχουμε και τον κύριο καθηγητά να συζητήσουμε παρέτσα. Έτσι. Πολύ ωραία, όμορφα, συναδελφικά και αλληλέγγυα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε άλλη μια ώρα. Έχουμε τον κύριο καθηγητή, θα έχουμε ανοιχτές γραμμές. Γενικά δεν πάτε πουθενά. Πρώτα σχόλιο, κύριος καθηγητής, και μετά γραμμές. Τριαντάφυλλε, ξαναπες σε Revival να γίνουμε εδώ πέρα. Πολύ μεγάλος Κυρίλ Ντεσπότοφ, έτσι. Α, ναι, αυτός. Ναι, φίλε. Αυτός ναι. Εγώ δεν το ήξερα αυτό το τραγούδι. Ούτε εγώ το ήξερα. Δεύτερη ώρα, στην πρίζα. 8 λεπτά και μετά τις 7. Κωνσταντίνο Ιβάνογλου. Κωνσταντίνο. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε. Χρήστος Ιβάνογλου. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Σωτήρη. Σωτήρη. Καλέ, πού είσαι, καλέ. Σωτήρη. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, εσύ?
σε παρακαλώ, θέλω να επαναφέρουμε το καλέ. Δεν μπορώ. Έχω στερητικό. Ναι, δεν κάνουμε όμως έτσι δουλειά κάθε λίγο και λιγάκι να πούμε φύγε εσύ, έλα. Για να μην βαριέστε το κάνουμε. Για να μην βαριέστε το κάνουμε. Α, γι' αυτό γίνεται. Ναι. Και κάτι συζητάει, Σωτήρη, συζητάει ο κύριος δημοσιογράφος. Πρέπει, θέλει όμως πίεση. Πρέπει να τον πιέσει και ο κόσμος και εσύ, κυρίως, και ο Άκης, για ζούγκλα. Δεν ξέρω. Κάτι πιέζει. Ακούγεται, ναι. Το μεσημέρι σχεδόν το αποδέχτηκε. Είχε δεύτερη σκέψη μετά. Μάλιστα προσδιορίσε και Πέμπτη βράδυ. Έφερε και τα επιχειρήματά του Άκης. Παρασκευούλα, χαλαρή, εντάξει, ναι, μπορούμε να το πάμε όσο θέλουμε. Οπότε, γιατί η Παρασκευή είναι κάποια αργία, δεν δουλεύουμε, ας πούμε, την Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή. Παρασκευή όμως δεν ξέρω ότι ο κύριος διευθυντής φεύγει τρέχοντας και τα κλείνει όλα και δεν είναι. Ναι, κανονικά. Ναι, τέλος πάντων τώρα αυτά δεν είναι για τον αέρα. έχω μήνυμα, Σωτήρη, από γνωστό οπαδό του κύριου διευθυντή, τον κύριο Παπαδονολάκη, και λέει δύσκολα για Παρασκευή. Δύσκολα λέει. Δύσκολα. Κοιτάξτε, μόνο αυτό θα πούμε και δεν θα το συνεχίσουμε. Ναι. Πρέπει να υποβάλει φύλο πορείας και να πάρει άδεια. Καταλάβατε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν νιώθω, είμαι κονσέρβα σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Είμαι μαγνητοσκοπημένο. Δεν νιώθω. Δεν ξέρω. Ενήργησε αυθόρμητα. Εξέφρασε τους μύχιους πόθους του. Ναι. Αλλά για να υλοποιηθούν πρέπει να πάρει και το approvement. Ωραία. Καταλάβαμε. Δεν θέλουμε να μείνουμε όμως χωρίς δουλίτσα. Καλή είναι η εκπομπή 6-8. Ωραία. Ωραία, ρίτσα είναι. Εντάξει. Σωτήρη, κάτσε να κάνω τα απαραίτητα disclaimer για τον Χρήστο. Λοιπόν, θα έχεις ένα τετράδιο. Θα σημειώνεις τις λέξεις που λέει ο κύριος καθηγητής, να τις δίνουμε μετά και στους πρωινούς. Να μορφώνονται λίγο. Να κρατάμε λίγο τα πρακτικά εδώ πέρα. Ήδη έχουμε τα μύχια. Τα μύχια, ναι, κανονικά. Τα μύχια, εύκολο είναι. Έτσι. Από αύριο να πούμε στον κόσμο επίσης, γιατί υπάρχουν ακροατές φανατικοί, Άκη Θεοδόρου και Κώστα Κούση, ότι από αύριο 12 με 2 το βράδυ, βραδιόφωνο με Άκη Θεοδόρου. Να ξέρετε. Βέβαια. Παλιές καλές εποχές. Εννοείται. Εμένα προσωπικά, οτιδήποτε είναι σε εκπομπή ζωντανή, μα είναι κάποιος που μιλάει, μα είναι κάποιος που βάζει μουσική, μα είναι κάποιος που σχολιάζει, θεατές, ακροατές βγαίνουν. Οτιδήποτε πάντως φαίνεται και το εισπράττεις αυτό, ότι είναι κάποιος πίσω από το μικρόφωνο, από ένα μικρόφωνο, πρώτον είναι παρέα, αισθάνεσαι ότι έχεις παρέα, και δεύτερον είναι, ειδικά το βράδυ, έχει τη δική του γοητεία. Από το να βάλεις ένα play, ας πούμε, και να παίζει ρέμο μέχρι το πρωί, δεν έχει, εντάξει, ωραία, το ρέμο το βάζω και στο YouTube και τον ακούω. Ναι. Αυτή η ιδιαίτερη. Θα σε πιάσω όμως αδιάβαστο, Σωτήρη, γιατί τις Κυριακές που καθόμουν εγώ μετά τα μάτς, κάτι βράδια ξημέρωτα εδώ με τον Τζίπιο παρέα κτλ., ναι, δεν σε είδα να δίνεις παρουσία. Άκουγε όμως. Κοίτα να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι. Ότι δεν ακούγεις. Είχα ακούσει ελάχιστες. Ένα. Ευχαριστώ. Δύο. Όχι, δεν είχε να κάνει με σένα. Ναι. Γενικότερα είχε να κάνει με μια γενικότερη αποτοξίνωση. Ναι. Και προχθές που έκανε, πότε ήταν, την Κυριακή το βράδυ ή το Σάββατο. Το Σάββατο το βράδυ. Που ήταν ο Άκης με μια φίλη του, πώς τη λένε, να δεις. Γραμματική. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 καλό. Μπράβο. Και είχε φέρει και την κόρη της. Πραγματικά πήρα ένα τηλέφωνο, γιατί αισθάνθηκα ότι έπρεπε να προστατεύσω το παιδί, το κοριτσάκι, και έπρεπε να το προστατεύσω, μην τρελαθεί κανένας, υπό την έννοια ότι ήταν ένα πολυτάλαντο πλάσμα, όπου σε αυτές τις ηλικίες, ξέρετε, το καλάμι είναι εύκολο. Ναι. Και το μόνο θυμάμαι που το είπα, ξέρεις, είναι αυτό που έρχεται η στιγμή που νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, θέλω να πω κάτι. Αυτό που της είπα, της είπα ότι αυτό που είπε, που έχει πει ο Εμίλ Ζολά, δεν είναι δικό μου, ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης χωρίς ταλέντο, αλλά δεν υπάρχει και ταλέντο χωρίς δουλειά. Σωστά. Έτσι. Δίκιο έχεις. Και αυτό το βλέπουμε παντού. Παντού. Έτσι. Δίκιο έχεις. Στην τέχνη, στο ποδόσφαιρο, στην πολιτική, στα γράμματα. Υπάρχουν, εγώ τουλάχιστον από τη δική μου δουλειά,
εξαιρετικά παιδιά, ταλαντούχα, υπερταλαντούχα, με υψηλότατο βαθμό ευφυΐας, τα οποία όμως είναι τεμπέληδες. Αυτά τα παιδιά από υποσχόμενοι νέοι στο τέλος θα μείνουν, ήταν απλώς υποσχόμενοι νέοι. Έτσι και είναι κρίμα. Θα μείνουν στο όρο, στο όρος ταλέντο. Ακριβώς. Ναι. Χωρίς δουλειά δεν γίνεται τίποτα. Εξάλλου υπάρχει ένα άλλο έτσι θέσφατον που μένα προσωπικά μου αρέσει να, να το λέω, ότι στο μόνο μέρος που η εργασία είναι μετά την επιτυχία είναι το λεξικό. Έτσι. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Εάν δεν εργαστείς δεν πρόκειται να επιτύχεις. Μόνο στο λεξικό η εργασία, η επιτυχία προηγείται της εργασίας. Μια απόλυτα αλφαβητική σειρά. Σωτήρη, να πούμε, Γιώργο, όχι ο Ζινολά, ο Ζολά, γιατί μην μπερδεύεστε, ναι, γιατί βάζει και δύσκολα τώρα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Κακό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Κακό αυτό. Σωτήρη, πες μου λίγο, επειδή δεν τα είπαμε μαζί, για να ξεκινήσουμε έτσι και λίγο την ποδοσφαιρική μας την κουβέντα. Την Κυριακή φαντάζομαι ότι κρατάμε από τους 3 βαθμούς από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Συμφωνείς ή όχι με την τοποθέτηση που έκανα πριν στην έναρξη της εκπομπής, πως κακώς κατ' εμέ ο κ. Λουτσέσκου εν ώψη διακοπής έκανε τόσο εκτεταμένο rotation? Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι μπορεί καλά να έκανε να κάνει και να έκανε αυτό το εκτεταμένο rotation, αλλά δεν νοείται να ακούω εκ των υστέρων ότι ήταν κουρασμένοι από την Πέμπτη. 9 στους 11 δεν είχαν παίξει την Πέμπτη. Άρα η κούραση να την τελειώνει. Δεν υπάρχει θέμα κούρασης. Τώρα, σαν επιλογή, και εγώ σέβομαι αυτό που λέει ο Ρασβάν, ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα γκρουπ με 18, 19, 20 ποδοσφαιριστές που να είναι εισάξιοι. Μπράβο. Αυτοί φέρανε 2-2 με την Αμπερντίν, οι άλλοι μισοί το έχουμε. Έκαναν κοίταγαν στον πάγκο. Τι ωραία. Έκαναν ό,τι έκαναν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Ναι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι βάλανε και 10 ευρώ εισιτήριο σε όλες τις θύρες εκτός από 1, 2, 3. Δεν ξέρω. Είχανε προειδεάσει ότι ξέρω εγώ βαριόμαστε να παίξουμε και ελάτε να σας το δείξουμε φτηνά. Ελάτε να μας ξυπνήσετε λίγο. Ναι, εμένα αυτό το πράγμα, ειλικρινά σας το λέω. Εντάξει, άσχετα από την ιδιοτέλεια που είχα, γιατί είχα παίξει over 3,5. Εντάξει, πήγαμε κουμπά από τον ΠΑΟΚ, τα άλλα τα πιάσαμε. Πάση περιπτώσει, ωραία μπάλα είναι, μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν είναι δυνατόν να παίζεις ό,τι παίζεις στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο να κάνεις μία τελική. Αυτό είναι εμφανέστατο, είναι θέμα διάθεσης. Και να έχεις ένα τελευταίο 15. Ο ίδιος ο Ρασβάν είπε ότι έχω θέμα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει στραβή. Με τον Όφη είχες κινδυνεύσει όλο τον αγώνα, όχι. Πότε κινδύνευσες? Στο 93. Τι έκανες? Μπουλκουμεδόπουλο. Λοιπόν, καθάρισε το, βάλ το στο 3-1, βάλ το στο 4-1, στείλ το για ύπνο το παιχνίδι και από εκεί και μετά, εντάξει, κάνε και συντήρηση. Ποια συντήρηση? 2 εβδομάδες τώρα τα παιδιά θα είναι χαλαρά. Και δόξα τω Θεώ, μιλάμε για επαγγελματίες, μιλάμε για νεαρά παιδιά, μιλάμε για παιδιά που πραγματικά είμαστε μήνα Νοέμβρη, παιδιά. Εάν μπαίνει θέμα κόπωσης μήνα Νοέμβρη, δηλαδή στα play-off και μήνα Απρίλη-Μάη, τι θα κάνουμε, τι θα λέμε? Θα χρειαζόμαστε μπουκάλα οξυγόνου, ας πούμε, για να παίξουμε. Αυτά τα θεωρώ. Και ενώ φαίνεται γυμνασμένη η ομάδα, δεν είναι από τις πιο γυμνασμένες ομάδες που δείχνει ο ΠΑΟΚ. Μα σας ξαναλέω, Κωνσταντέλιας και Κοτάρσκι είχαν παίξει την Πέμπτη. Οι υπόλοιποι καθόντουσαν και κοίταγαν. Είναι ισοδύναμο με τους παίχτες του Πανετολικού που και αυτοί είχαν παίξει Κυριακή. Όταν παίξαν. Άρα μπήκανε 2 ομάδες οι οποίες από καταπώνηση είχαν ίδια καταπώνηση. Τέλος. Δεν συνέβαινε κάτι άλλο. Και όταν έσφιξε τα γάλατα γιατί έγινε το 0-1
με έναν απίθανο τρόπο εκεί με την κόντρα, αλλά μπάλα είναι, αυτά πρέπει να τα έχεις. Είδαμε λίγο την μπάλα να προχωράει, είδαμε λίγο, είδαμε ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και ο Πανετολικός δεν έκανε τα γνωστά καραγκιοζηλίκια που έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε στην Τούμπα, 80 τραυματισμένοι, τα νάσκελα και δεν καθυστερήσαν τον 30. Ναι, αλλά τη διαιτησία πώς την είδες γενικά? Εντάξει, τώρα με πειράζεις τώρα, με κάνεις. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο σενάρια. Είναι αυτό που λέει, θα σου κάνω μία ερώτηση και θα μου απαντήσεις ή με ένα ναι ή με ένα είμαι. Ναι. Η ερώτηση είναι, είσαι παιδί μου. Τι ναι, δεν ακούς και δεν ακούς και. Έκανε μπιπ. Είσαι βλάκας, παιδί μου. Έχεις δικαίωμα να απαντήσεις. Είναι ή είμαι. Αν απαντήσω ναι είμαι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλη επιβεβαίωση. Έχεις διαλύσει ο χρήστης της αμφιβολίας. Ναι. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Γιατί το λέω αυτό. Δεν είναι... αν επηρεάζει όχι το αποτέλεσμα, θα σας πω ότι αν έπαιζε ο Πανετολικός, ξέρω εγώ, ένα ημίχρονο με 10 παίχτες, δεν ξέρω αν θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είχα πιάσει το στοίχημά μου. Μπορεί να είχε φέρει και ισοπαλία. Γιατί θυμάστε το Δανίλ. Με 10 η Γερμανία έφαγε 4, μετά λέει μας αποσυντόνισε που ήμουν με 10. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή οφθαλμοφανέστατων περιπτώσεων. Και όταν ο ίδιος, εγώ δέχομαι τον Μπριχ, παραδείγματος χάρη, που στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, ο άνθρωπος είπε ότι εγώ για να βγάλω κίτρινη κάρτα θα πρέπει να δω το τεμάχιο, το χέρι, το πόδι να έχει φύγει από τον κορμό. Ναι. Το δεχόμαστε, αλλά αυτό και για τους δύο. Και είδατε μια διαιτησία, έτσι, που δεν τόλμησε ούτε στα μάτια δεν το κοιτάγανε. Σωτήρη, έχω μήνυμα που λέει, ότι το πριν που είπες αν είσαι βλάκας, λέει έβαλε μόνο του το τηλέφωνο μπιπ. Να μην ακούσει τη λέξη. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν το έκανε το τηλέφωνο. Πραγματικά δεν το ξέρω. Έχουμε φτάσει τόσο πολύ. Ναι, βέβαια. Artificial intelligence έχει ανέβει τόσο πολύ. Όλα τα έλεγχε πλέον ο Λίμπερο. Άρε Λίμπερο. Λοιπόν, πηγαίνει και βγάζει σε εκείνο το παλικαράκι που μπήκε μέσα τον οικονόμου. Του βγάζει μια κίτρινη κάρτα επειδή ο ίδιος μέσα του γνωρίζει ότι έχει κάνει μπιπ μπιπ, το βάζω εγώ τώρα το μπιπ, ναι, σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Και ο του θαύματος, οι πιο ανόητοι παίχτες του Πανετολικού, γάτα ο Πετράκης, το Λιάγκα, Λιάγα, πώς το λένε αυτό το παλικάρι, τον έβγαλε στο ημιχρόνιο, ήξερε ότι δεν έπρεπε, δηλαδή έπρεπε να είχε φύγει. Δεν γίνεται ρε φίλε να κάνεις δύο φάουλ σε μία φάση ή σε δύο παίχτες, να έχεις απλώσει χέρια, πόδια, να τους έχεις ακατέψει και υποτίθεται ότι δεν έχεις κίτρινη κάρτα, δεν είναι κίτρινη. Και δίνει την κίτρινη στον οικονόμου, που εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος έκανε ένα τάκλι, εντάξει, δεν πήρε και τα ούτε καν τάκλι, απλά έβαλε μια κόντρα. Μια κόντρα έβαλε. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν ή δείχνει ότι είσαι ενοχικός γιατί ξέρεις ότι έχεις κάνει πατάτα, ή δείχνει το άλλο που είπαμε. Ένα από τα δύο. Δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα, θα σας πω εγώ. Δεν. Και μάλιστα εμείς έχουμε ζήσει εκεί μέσα περιστέρια, πουλιά και εξαιρετικές τώρα. Ποιος παπάς, ποιος Παπαπέτρου παπάς, ποιος Κασναφέρης. Τώρα μπροστά στον κύριο Τσιάρα, νομίζω πως το λένε αυτό το παλικάρι. Κύριος Τσιάρας. Κύριος Τσιάρας, ας πούμε. Ήταν άγγελος με φωτοστέφα. Εξαιρετικός. Σωτήρη, να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. 100%. 100%. Λοιπόν, ναι, πες μέχρι να καλέσουν. Το μεσημέρι άκουγα τον διευθυντή σας που μίλαγε με τον κύριο Παπαθεοδόρου. Ναι. Ο κύριος Παπαθεοδόρου εξέφραζε το παράπονο γιατί ρε παιδί μου στην Ιταλία να μπορούν οι οπαδοί της Ίντερ και της Μίλαν ή της Γιουβέντους και της Φιωρεντίνα να βλέπουν τον αγώνα μαζί. Και εμείς πλησιάζουμε προς την Αφρική και απομακρυνόμαστε προς την Ευρώπη. Και είχε απόλυτο δίκιο. Εγώ λοιπόν έχω να κάνω μια ρεξικέλευρη πρόταση. Εάν η ελληνική πολιτεία το επιθυμεί, ψηφίζει ένα νόμο που λέει
υποχρεωτική παρουσία των δύο αντιπάλων οπαδών με ευθύνη των ΠΑΕ. Εγώ σαν αστυνομία και κράτος θα κανονίσω τα απ' έξω. Μέσα είναι δική σας ευθύνη, αλλά επειδή εγώ το προϊόν το θεωρώ πολύτιμο και θέλω να απομακρυνθώ από τη βαρβαρότητα, υποχρεωτική παρουσία. Οι 8 του ΠΑΟΚ με όποιον και να παίξει, μα Γιάννενα λέγεται, μα Όφη λέγεται, μα δεν ξέρω τι, θα έχει 5, 10, 30, 100 με τον Ολυμπιακό 2000 πόσο χωράει εκεί, θα έχει. Αλλά υποχρεωτικά με νόμο. Εδώ με νόμο έχουμε ψηφίσει την αντικανονικότητα. Αυτό που στρέφεται εναντίον του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι χαρά και διασκέδαση. Δεν γίνεται να έρχεται κάποιος και να μου λέει «Δεν μπορώ να ελέγξω». Και αν δεν μπορείς να ελέγξεις, και τόσο πολύ αιμοβόροι, αιμοσταγείς και αιμοδιψείς είναι οι εκατέρωθεν οπαδοί, ωραία, βάλτε τους μέσα, κλείσε τις πόρτες απ' έξω και όποιος βγει ζωντανός βγήκε. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Αυτό σαν αστεράκι. Πάμε στον κόσμο. Συνεχίζετε καλύτερα 23-10-287-888 και Viber 6945-287-888. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρώτο. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλώς τον. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ? Καλησπέρα στην Κικίδη Μουλά από τα Ανατολικά. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Τανού Μικι Μάους. Ναι, εδώ, ο Μικι Μάους. Το δεινόσαυρο από την Πάτρα. Δεινόσαυρο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Μελιστάλαχτος. Ναι. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Εντάξει, καλά, καλά, όλα καλά. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια. Κανέ Μικι Μάους, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να τα λέμε κι αυτά. Ο Θεός να μας κόβει κιλά, να σε τα δίνει σε χρόνια. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι διπλή χαρά. Να χαιρόμαστε όλοι. Από εκεί και πέρα, εγώ βγαίνω, τα λέω σε άλλη εκπομπή, γιατί το πρωί είμαι λίγο συμπέθερος, δεν μπορώ να ξυπνήσω τόσο εύκολα. Mm-hmm. Πάλι στο σταθμό σας. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι είναι... Ιβάν, μη φέρεις μόνο, μη κρατείς μόνο τον Ρασβάν, και ο μπαμπάς είναι διαθέσιμος. Ναι. Όλο και κανένα ξαδέρφι, ξεκάνα ξαδερφάκι, κανένα ανήψη, κανένα θείο θα έχουν. Ναι. Φέρ τους κι αυτούς. Ρε φίλε, εδώ μου έφερε Ρουμάνο Mental Coach, τώρα τι να σε πω χειρότερα. Ναι. Να έχουμε 4-5 Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟ, κατευθυχούς. Ναι. Να γουστάρουμε. Γιατί πολεμάς τόσο πολύ Ρασβάν? Εγώ πολεμάω Ρασβάν. Ναι, πολεμάω Ρασβάν. Πολεμάς Ρασβάν Λουτσέσκου, γιατί? Ο Ρασβάν θα ήταν ιδανικός προπονητής αν ήξερε και ένα δεύτερο σύστημα. Τώρα λίγο μου τα χαλάει. Αυτό ξέρει, αυτό εμπιστεύεται. Γιατί είναι μονοδιάστατος, ναι. Αλλά άμα ήξερε ένα ακόμα σύστημα, δεν θα ήθελα άλλο προπονητή στο ΠΑΟΚ. Ναι. Να σου πω κάτι. Πες μου, αρέσει που έχουμε μαγευτεί, που κινούμαστε όλοι στον αστερισμό του. Δηλαδή, μια πόλη δεν έχει με τίποτα άλλο να ασχοληθεί. Άμα ακούσει, δηλαδή, ακούσα το πρωί Λίμπερο, ειδικά μετά τις δηλώσεις με την Αμπερντίν, και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη στην οποία έχουμε μετρό, flyover, περιφερειακούς, όλα στην εντέλεια. Όλα έχουμε, εντάξει. Μόνο το πρόβλημα είναι ο Ρασβάν. Ναι. Είναι υπέροχο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα είχαμε Βόρεια και Νότια Ελλάδα, βγάζαμε πρωθυπουργό, δεν θα υπήρχε ο κατάλληλος από το Ρασβάν. Να κατέβαινε, λες, για πρωθυπουργός Ρασβάν Λουτσέσκου. Φιλιάνητα. Τα ακούω, να ξέρεις. Έχουμε άλλο πρωθυπουργό από τον Πειραιά, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όπα, δεν είναι αυτή η εκπομπή, κρίμα είναι, για να βγει το τσιμέντο τώρα τελευταία. Ναι. Τα έξοδα οι βενζίνες. Λοιπόν, πες να πάμε και στον επόμενο. Ναι, Ιβάν, μη μασάς καθόλου, θέλουμε κι άλλους Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, ένας Λουτσέσκου δεν μας είναι αρκετός. Φύγε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας, κύριε. Γεια σας. Ιάκωβος ονομάζομαι. Καλώς. Γεια σου, Ιάκωβε. Ωραίο όνομα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον κύριο καθηγητά, στον κύριο καθηγητή. Να. Την άλλη φορά με κοροϊδέψανε που το είπα έτσι. Καλά σου κάνω. Λοιπόν. Τι είναι, ποιος έβαλε όπισθεν, ρε παιδιά? Πες να βάλει πρώτη. Το έβαλε. Είναι η τέτοια. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτό το νέο μέτρο που, αν γίνεται να ισχύσει με κατέρωθεν υποχρεωτικά, με κατέρωθεν οπαδούς της κάθε ομάδας σε κάθε αγώνα, μέχρι κεραίας, όπως το είπε ο κ. Καθηγητής,
Επίσης, αυτό θα αναβαθμίσει και άλλο το ποδόσφαιρο, με την έννοια πια. Δηλαδή κάτι ομάδες, όπως ο Πανετολικός, όπως τα Γιάννενα, όπως η Λαμία, όπως πολλές από αυτές τις ομάδες που μεταβίας όταν παίζουν στην έδρα τους κόβουν 1.000 και 1.500 εισιτήρια. Θα κόβουν και παραπάνω εισιτήρια. Θα τους βοηθήσει και οικονομικά σαν ομάδες να πάρουν και ένα δυο λίγο καλύτερα συμβόλαια από αυτά που έχουν, αν θέλετε. Θα συμφωνήσουμε, ναι. Και δεν θα εξαρτάται δηλαδή μια δεύτερη ομάδα από μια πρωτοκλασάτη, να το πούμε έτσι ευγενικά. Και επίσης, και εγώ μια επιπλέον πρόταση, ας βγαίνει και ένας υπουργός αθλητισμού και να θεσπίσει τον εξής απλούστατο νόμο, ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο, στο εγχώριο δηλαδή, υποχρεωτικά από το πρώτο σφύριγμα μέχρι και το τελευταίο, είτε είναι σε παράταση είτε είναι οτιδήποτε, υποχρεωτικά από την αρχή μέχρι το τέλος να υπάρχουν μέσα 4 με 5 Έλληνες. Αυτό θα αναγκάσει όλες τις πρωτοκλασάτες ομάδες, αν το θέλετε έτσι λοιπόν, να έχουν και στον μπάγκο κόσμο ελληνικής καταγωγής και να έχουν και να κάνουν και καλύτερο ψάξιμο, να το πω εγώ στα ελληνικά, για να βρίσκουν ταλέντα, να αναβαθμίζουν και άλλο τις ακαδημίες τους. Ξέρεις τι θα γίνει, Άκοβε, άμα γίνει αυτό? Θα έχουμε συνέχεια ενστάσεις και τιμωρίες, γιατί θα ξεχνιούνται οι ομάδες και θα βάζουν μέσα ξένους και θα κάνει μετά η ομάδα μετά από τρεις μέρες η αντίπαλη ένσταση. Αύριο δηλαδή, άμα θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και πει ο ΠΑΟΚ μέσα με πράσινες φανέλες και ο Ολυμπιακός πει δει με κίτρινες, χωρίς να τα έχει δηλωμένα επίσημα, τι έχουμε? Συγγνώμη, ξεχαστήκαμε. Σωστό γι' αυτό. Ιάκωβε, ευχαριστώ, γιατί πρέπει να πάρουμε και τον επόμενο να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα σας, επόμενη γραμμή. Γραμμή. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Καλημέρα σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Γεια σου, teacher. Μεγάλε. Γεια σας. Κίτσιου. Κίτσιου. Διάβασα ένα κείμενο του Πανσεραϊκού. Όχι, τι λέει? Ότι στο παιχνίδι Πανσεραϊκό Σάρις θα γίνει στο Χαριλάο, γιατί το γήπεδο θα έχει πρόβλημα. Α, η πάλι. Πω, δεν πειράζει, πιο καλά. Τυχαίο με εσάς πρόβλημα, την άλλη εβδομάδα πήρε άδεια. Σόπα ρε φίλε. Πολλές συμπτώσεις έχετε σαν αδικημένοι. Πολεμάνε το Λουτσέσκου. Ρε πάντα, ρε φωτογραφία δήμαρχο θα τον βγάλουμε εκεί. Θα σκάσουν μερικοί που δεν θέλουν το Λουτσέσκου. Δήμαρχος. Δήμαρχο. Πού δήμαρχο, Ελευθέριο Κορδελιό? Ωραίο, Θεσσαλονίκης. Α, μια χαρά έχει και σπίτι εδώ, έχει εγκατασταθεί, μια χαρά, όλα καλά. Τρώει και σε μια ψαροταβέρνα, ζάχαρη. Ναι, ναι. Θα πάνε και μαζί του γνωστή παραγωγή. Ναι. Να ξέρεις. Σήμερα, έλα. Βγήκαν τα εισιτήρια με την άντρα. Τι να βγούνε? Τα εισιτήρια. Και που βγήκανε τι θα γίνει, θα πάρεις νομίζεις, έχουν πουληθεί ήδη. Κορόιδο γαπρέ, εκεί θα με δεις. Κορόιδο. Καλά, και ποιος σου λέει ότι εγώ δεν θα πάω? Ότι δεν έχω ήδη. Ο ένας παπάς με τον άλλο. Καλά. Εγώ σε βλέπω, μην αγώνεσαι. Σε βλέπω που περνάς με το όχημα. Άσε που κάνω τον κορόιδο. Φεράρι, σταμάτα να μιλήσουμε, ρε. Α, σε κάνω μια βόλτα. Κάπριο έχω. Εντάξει. Κάπριο. Φύγε τα χαμάτα, φύγε να πάω στο διάλειμμα. Φύγε. Λοιπόν. Τα χαμάτα, ο οποίος είναι και πρωινός φίλος και δεν το ξέραμε εμείς ότι είναι πρωινός. Τον άκουσα σήμερα. Είναι, αλλά. Εντάξει. Το κρατάω το χαμάτα. Και εγώ θα το κρατάω. Γεγονός. Λοιπόν, πάμε στο λατρία, break και επανερχόμαστε. Εννοείται, λατρεία. Και επανερχόμαστε. Στα τελευταία διάλειμμα θα κλειδώνουμε την πόρτα από το στούντιο. Έτσι είναι. Εγώ ήμουνα το θύμα την άλλη φορά. Τώρα είσαι εσύ. Φίλε, ήταν πολύ άσχημο αυτό που πέρασα τώρα. Έτσι. Να ξέρεις, ένιωσα απελπιστικά νύμπορος. Πήρα τη θέση του Ντίνου τώρα. Είμαι ασφαλής. Ένιωσα απελπιστικά νύμπορος. Όπω. Απελπιστικά νύμπορος ένιωσα. Είχαν το νιώσω που παιδί αυτό το πράγμα. Λίμπερο 107,4, τελευταίο ημίωρο με κύριο καθηγητή φυσικά στις επάλξεις. Και δικές σας γραμμές 6945-287-888 και 2310-287-888. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη. Μου έφυγε. Το προηγούμενο, για να εξηγήσουμε, γιατί είχα πολλά μηνύματα, ήταν τον κύριο καθηγητή που είναι αιτιατική. Σωστά. Το άλλο είναι κύριε καθηγητά ή κλητική. Ναι, κύριε καθηγητά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια λέει ο κύριος Τσίπιος. Κύριε καθηγητά, τη χρησιμοποίηση του Τόμας Κετζιόρα ως δεξί στόπερ την επικροτούμε για την συνέχεια της σεζόν? Μέχρι ότου αποδείξει ο κύριος Εκόνγκ ότι είναι καλύτερός του, εγώ δεν θα τον έβγαζα.
ξέρω αν έχουμε καλύτερο δεξί στόπερ. Δεν ξέρω. Το παιδί δεξί μπακ είναι αποτυχία. Δεν είναι. Δεν το έχει. Αλλά πείτε μου, σε θέση δεξί στόπερ, τι κακό έχετε να του προσάψετε? Το μοναδικό, αν μπορούσαμε να πούμε σαν χαρακτηριστικό, είναι ότι ίσως δεν έχει την σωματοδομή που έχουν άλλα στόπερ, π.χ. ο Κουλιεράκης, ο Μιχαλίδης και ο Εκόνγκ. Μόνο αυτό. Που δεν φταίει κιόλας αυτός. Έτσι τον έπλασε η φύση. Ο Θεός βάλτε σε αυτό. Για πείτε μου τι σωματοδομή είχε ο Κρέσπο, ο Περουβιανός, πώς το λέγανε, που είχαμε που πήγε μετά στον Ολυμπιακό. Ο Κοντρέρας, ο Φιλιανός. Ο Κοντρέρας. Ναι. Ναι, μην πάμε σε άλλα στόπερ. Ναι. Χρειάζεται να είναι όλοι Maguire, ξέρετε, για να παίζουμε στόπερ. Ναι. Ναι. Έχουμε δει, θυμάστε τον Μπαρέζι. Ναι. Mm-hmm. Ναι. Μπράβο. Σε YouTube. Λοιπόν, για πείτε μου τι σωματοδομή. Σαν φτερό. Φτερό στον άνεμο που λέει και εδώ το κομμάτι. Τεχνική Ιταλίας 67 αιώνες έπαιζε. Ναι. Μην πάμε στο να είναι στο τον Καετάνο Σιρέα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ντούκια όλοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι το πρόβλημα του Κετζιόρα είναι σωματοδομή. Αλλά το πρόβλημα του Κετζιόρα για μένα είναι ότι θα τον ήθελα λίγο καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Θα τον ήθελα η Γκάνσον με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνω, ναι, αλλά και από την άλλη ένα δίδυμο δεξί στόπερ, ο Κετζιόρα με δίδυμο τον Σάστρε που επίσης θα παίζει δεξιά, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλό. Να σου πω την αλήθεια. Εξαιρετικό είναι. Βεβαίως. Δεν μπορώ να καταλάβω και, δηλαδή, γιατί ακόμα επιμένουμε στην επιλογή του Έκονγκ και δεξιά ή το Βιερίνια και τον Κετζιόρα. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Μπορεί να μην φτάνει δικιά μου ποδοσφαιρική λογική. Εντάξει, μπορεί εγώ να είμαι χαζός. Καλός ή κακός, εγώ δεν κυνηγάω το Ρασβάν επειδή γουστάρει να κάνει το Βιερίνια το ρέκορντμαν συμμετοχών στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό αυτό. Έτσι. Οι ομάδες χρειάζονται τις σημαίες, χρειάζονται τα σύμβολα. Μαζί τους αυτό. Απλά μπορεί να γίνει λίγο πιο κομψευάμενα. Έτσι. Με λίγο τάκτ. Με λίγο τάκτ, ακριβώς. Και τη δουλίτσα μας να κάνουμε τη μία και τη δουλίτσα μας την άλλη να κάνουμε και να μην προκαλούμε και την νοημοσύνη του κόσμου. Mm. Όταν όμως έχεις ένα Σάστρε και δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Λίραντζης. Εγώ το Λίραντζη που θυμάμαι, όταν πρώτο είχε έρθει ο Σάστρε, θεωρούσα το Λίραντζη καλύτερο από το Σάστρε. Mm. Απλά το θεωρούσα, το λέω, το αφήνω. Άρα δεν ξέρω εάν αυτό το παλικάρι έχει επανέλθει, εάν του έχουν φύγει φοβίες, γιατί είχε ένα τρομακτικό τραυματισμό τώρα. Έτσι. Δεν ήτανε πόνεσε το πόδι μου και ξέρω εγώ έκανα μηνίσκο. Το πρόσωπό του το θυμάστε πώς είχε γίνει. Κάταγμα ζυγωματικού είχε, Σωτήρη. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ακριβώς. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι το παλικάρι. Αλλά την μπάλα που ήξερε είναι ο καλύτερος στις έντρες, στις πλαγιοκοπήσεις. Λίρατζης είναι νούμερο ένα στο να σεντράρει. Δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία. Άρα έχεις δύο δεξιά μπακ. Δεν ξέρω πώς θα το κουμαντάρεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις, Ρασβάν. Αλλά από την ώρα που, πώς τον είπαμε, τρως, το λέει ο Τσόχος και έτσι το απολαμβάνει. Ναι, ναι, ναι. Τρως the Kong. Ναι, έτσι. Τρώει σίγουρα. Λοιπόν, από την ώρα που αυτό το παλικάρι, βασικά δεν πιστεύω ότι δεν ξέρει μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι το έχει δει λίγο τουριστική περίοδο στη Νότια Ευρώπη. Κάτι τέτοιο εγώ πιστεύω βασικά. Mm-hmm. Γιατί και οι παραστάσεις του και η σωματοδομή του και το βιογραφικό του, mm-hmm, άλλα λένε. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ το δίδυμο, το καλό μου δίδυμο στα στόπερ θα ήταν δεξιά και Τζιόρα, αριστερά Κουλιεράκης. Τέλος. Συμφωνούμε, ναι. Έτσι. Από εκεί έχει βγει εξαιρετικά ο Μπάμπα, ο οποίος μας είχε δείξει πραγματάκια την πρώτη φορά που είχε έρθει, αλλά τώρα αποδεικνύει γιατί είναι αυτός που είναι, καμία σχέση. Εντάξει, απλά τότε μας είπε, ξέρετε, εγώ μπορεί να είμαι και καλός. Και αποδεικνύεται ότι είναι πολύ καλός. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τον Τρος Εκόνγκ. Έτσι. Του χρόνου το παλικάρι, δεν ξέρω τι συμβόλαια έχει και πώς, τι θα γίνει.
Αλλά του χρόνου το παλικάρι μπορεί να είναι βράχος, ογκόλυπος. Η άμυνα του, τα προβλήματα στην άμυνα, και αυτό είναι το φοβερό, ότι έχεις δεδομένα στην άμυνά σου τα οποία είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά, δηλαδή να μην πω τα καλύτερα στην Ελλάδα, η άμυνά σου είναι μέσα στις τρεις καλύτερες, να το κάνω λίγο large, άμυνες στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να τρως, είναι και η ατυχία βέβαια, το καταλαβαίνω, κόντρα, εντάξει, ή βαράνε το φάουλ αυτοί, οι δύο του τείχου σηκώνονται, ο Σαμάτα κάνει επανάσταση, δεν σηκώνεται, γιατί αν σηκωθεί ο Σαμάτα δεν θα φας γκολ, έτσι εννοείται. Λοιπόν, πώς γίνεται όμως να τρως δυο τα γκολ, ή εν πάση περιπτώσει να τρως αστεία γκολ, έχοντας. Όταν όμως υπολογίσουμε ότι αυτές οι σταθερές στην άμυνα δεν είναι καθόλου σταθερές για το Ρασβάν και το κάνουμε rotation γύρω-γύρω-γύρω, ένα μήπως έτσι εξηγούνται γιατί τρώμε γκολ. Θα μαθαίναμε γιατί τρώμε γκολ αν απαντούσε ο προπονητής στην τηλεόραση στην ερώτηση, αλλά αποφάσισε να σηκωθεί να φύγει, θα πω εγώ. Κάπου εδώ. Κοίτα, χθες νομίζω ότι το δέχτηκε αυτό. Την επέτρεψε την ερώτηση. Ουσιαστική απάντηση δεν πήραμε. Την Πέμπτη, καλά δεν έχει σημασία, άφησε και έγινε η ερώτηση. Αλλά την Πέμπτη την απαγόρευσε την ερώτηση. Ναι, όντως. Αλήθεια είναι. Άφησε και έγινε η ερώτηση. Ναι, δηλαδή ευχαριστούμε κύριε Ρασβάν που μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας ως δημοσιογράφοι να μπορούμε να ρωτάμε ό,τι θέλουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ευχαριστούμε. Okay. Να είστε καλά. Τι απαιτήσει παράλληλα, ναι, και ευχαριστούμε κιόλας και από το γραφείο τύπου, από την υπεύθυνο επικοινωνίας που μας δίνετε η ευκαιρία. Κοίτα, ακούω και την άποψη που εγώ που διάβασα, ούτε είδα βίντεο, ούτε είδα φάτσες, ούτε είδα τίποτα. Απλά διάβασα και πραγματικά εξοργίστηκα. Αλλά ακούω την άποψη ότι λόγω προκρίσεως ο Ρασβάν με τους δημοσιογράφους ήταν σε επίπεδο πολύ χαλαρό. Παίζαμε μπιζ, μακριά γαϊδούρα, σφαλιάρες. Ναι, παιδικά παιχνίδια. Λοιπόν, και γι' αυτό αστειευόμενος το είπε, δεν το εννοούσε. Το ακούω. Το ακούω. Μα σηκώθηκε και έφυγε. Τι είπα αστείο, ότι σηκώθηκε και έφυγε, ήταν αστείο. Α, σας έκανε πλάκα, γυρνάμε, συνεχίζουμε τη συνέντευξη τύπου. Και το είχε πει και από την αρχή, πριν γίνουν οι δηλώσεις, ότι παιδιά στην πρώτη αρνητική έχω φύγει. Δεν νομίζω να το είπε για πλάκα. Εγώ ακόμα και για πλάκα να το δεχτώ. Ωραία. Κάποια στιγμή πρέπει να δώσουμε και ένα definition τι σημαίνει αρνητική. Δηλαδή η αρνητική ερώτηση είναι ποια. Γιατί ξέρεις, εάν εγώ ρωτήσω γιατί δεν βάλατε 5 γκολ στην Αμπερντίν και βάλατε μόνο 2, γιατί ένας θα τη θεωρήσει μια χαρά ερώτηση και άλλος θα πει είναι αρνητική. Ναι. Άρα πρέπει να ορίσουμε και τι σημαίνει αρνητική ερώτηση. Μα δεν κάνουμε group therapy να πούμε αποβάλλετε όλα τα αρνητικά, ναι, φαινόμενα. Πάντα, εγώ λέω, γι' αυτό λέμε, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Ας πάμε με το χαριεντίζεσθε και με τη χαλαρή ατμόσφαιρα, ας το βγάλουμε και ας γυρίσουμε στην ουσία. Η ουσία τι λέει, ότι εγώ θα ήθελα πολύ, πάρα πολύ να δω 3 αγώνες, όχι όμως ένα στο Σεπτέμβρη, ένα στο Γενάρη και ένα στο Μάρτι, 3 συνεχόμενους αγώνες, αυτή τη σταθερή του άμυνα. Σταθερή άμυνα. Μπάμπα, Κουλιεράκης και Τζιόρα, Σάστρε. Σωτήρη, να βάλουμε και στην παρέα και τον φίλο που περιμένει στη γραμμή. Εμάς η παρέα μας είναι ανοιχτή. Σωστά. Καλησπέρα στην γραμμούλα. Γεια σας. Γεια σας, και ποιο. Μένιο, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, δεν ακούεις. Τι πιο κοντά, πώς πιο κοντά, δεν ακούγεις. Ακούγεις σε βαθιά, κάνει μια προσπάθεια ακόμα. Πάμε στον. Συνεχίζουμε, θα τα ξαναπάρει ο φίλος. Ξαναπάρει, γιατί δεν ήταν καλή γραμμή. Για πες, Σωτήρη. Ωραία. Αν λοιπόν έχεις αυτή την πεντάδα μαζί με τον τερματοφύλακα σε 3 αγώνες συνέχεια, εντάξει, δεν θα γίνει και τίποτα φοβερό και τρομερό, θα καούν ή θα δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι, έχει τώρα αγώνες, ας πούμε, έχει και κύπελο μέσα. Ωραία, έχει το κύπελο, μπορεί να κάνεις λίγο, να είσαι λίγο πιο χαλαρός, μπορεί να αλλάξεις και τον τερματοφύλακα. Βάλε και έναν άλλο τερματοφύλακα εκεί, χτύπα ξύλο, σου παίρνει κάρτες. Ας παίξει κι ένας, δεν ξέρω ποιον θα προτιμήσει, αλλά όποιον και να προτιμήσει, το ίδιο μένα μου κάνει,
θα πρέπει να έχει πενταγώνες στα πόδια του, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Για πάμε στο φιλοπαλί. Ναι, ναι. Για πάμε, Μένιο. Τώρα ακούγομαι. Λίγο καλύτερα, αλλά μίλα λίγο δυνατά. Λίγο καλύτερα. Θα μ' ακούν και οι γείτονες. Να σε ακούσουν και οι γείτονες. Μίλα λίγο δυνατά. Πες, βγήκα στο Λίμπερο να τα πω. Λοιπόν, κοίταξε. Το Μάς που έπαιξε ο Άρης το Σάββατο με το Βόλο, νομίζω ότι δεν χωράει σε κριτική, γιατί έχω χρόνια να δω τόσο κακή ομάδα όσο ο Βόλος. Χωρίς αρχή και χωρίς τέλος, χωρίς τίποτα. Παίκτες χωρίς ταλέντο, δεν ξέρω πού τους βρήκαν αυτούς τους παίκτες, αλλά πραγματικά δεν ξέρω, πριν πάνε στο Βόλο δεν ξέρω σε ποια ομάδα παίζανε, αλλά ήταν δηλαδή και για β' εθνική αυτή τη στιγμή αυτή είναι η ομάδα του Βόλου και για β' εθνική νομίζω θα είναι η μετριότητα. Ναι, δεν ήταν καλός ο Βόλος, δεν ήταν καλός. Λοιπόν, ίσως ο Άρης δεν τον άφησε να παίξει. Ο Άρης των πάρα πολλών προβλημάτων. Mm-hmm. Τελικά αποδείχτηκε ότι ο Φατόρε είναι καλός παίκτης και θέλω να τον δω ξανά σε παιχνίδι με πιο μεγάλη πίεση και να τον δω και στη θέση του, γιατί από ό,τι ξέρω δεν είναι στόπερ, είναι δεξιός μπακ. Να τον δω στη θέση εκείνη, στη θέση του δεξιού μπακ. Έχει παίξει και ο στόπερ, έχει παίξει και ο στόπερ. Ναι, εντάξει. Πάντως θέλω να τον ξαναδώ, ήταν πάρα πολύ καλό. Κοίτα, αυτό που είπες για τον Βόλο, επειδή το αναρωτηθήκαμε και εμείς για τον Άρη, ότι παρότι ήταν πειραματική ομάδα, το γεγονός ότι είχες απουσίες στην άμυνα και ότι είχες λίγο το νου σου, ίσως έκανε πολύ προσεκτικό και έκλεισες κάποια ατού του Βόλου από το να ήσουν χαλαρός. Δεν ήταν χαλαρός ο Άρης στο μάτς. Πήγε έτσι με το μαχαίρι στα δόντια. Ναι, δεν ήταν. Ίσως αυτό έπαιξε ρόλο. Κοίταξε, εγώ μόνο τον Τζοκάνι ήξερα. Από αυτούς που άκουσα τον Τζοκάνι ήξερα μόνο, κανέναν άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα είναι πολύ καλή η διακοπή, γιατί πιστεύω ότι θα επιστρέψουν οι τραυματίες, οι πιο πολλοί, και με τον Παναθηναϊκό θα είναι κομπλέ. Όταν είναι κομπλέ ο Άρης δεν φοβάμαι, γιατί να φοβηθείς. Δεν υπάρχει λόγος να φοβηθείς. Εντάξει, τα μέτρα του είναι το παιχνίδι. Μπορεί να το χτυπήσει ο Άρης. Δεν έχω δει κανένα διαφορά. Εδώ η Κηφισιά τους χτύπησε τον Ολυμπιακό, η Τρίπολη, ακόμα λίγο, άμα έβαζε πρώτος γκολ η Τρίπολη. Ούτε κανένας, όλες οι ομάδες δεν είναι αχτύπητες. Καμιά ομάδα, ούτε οι αδυναϊκές. Λοιπόν, ωραία, Μένιο. Και στον μπάσκετ. Μα δεν έδωσα συγχαρητήρια στον Αυτοκράτορα, δεν έδωσα συγχαρητήρια στον Μπάνκστον. Ναι. Και επιτέλους κάποιοι διαιτητές να σταματήσουν να διαιτητεύουν, πέρασε η μπουγιά τους. Δεν χρειάζεται μια ομάδα 20 εκατομμυρίων ευρώ τη βοήθεια των διαιτητών για να κερδίσει αυτή τη στιγμή τον Άρη που είναι 700.000 ευρώ μπάτζετ. Ο κύριος Θεονάς, που είναι τώρα να πάει... Ναι, ακούω. Συμφωνείς με την φερόμενη, δεν ξέρω, κάποιοι το άκουσαν κιόλας, δήλωση του κυρίου Καστρίτη, κάντε τους ένα φάουλ για να έχουν να θυμούνται. Οδηγία, όχι δήλωση, οδηγία σε time out είναι. Οδηγία σε time out. Ο κύριος Καστρίτης μάλλον έχει νευριάσει, ας το πούμε, από αυτό που είπε ο κύριος Σεγκούρα, που είπε ότι παίζουν καράτε. Μάλλον ο κύριος Σεγκούρα δεν έχει δει τη λιμόζ του Μάλκοβιτς. Καλά, είναι μια τοποθέτηση νομίζω του Καστρίτη οδηγία που ακούγεται πολύ σε πάγκους. Τώρα κάποιοι το έπιασαν και το είπαν αυτό. Τώρα σε πολλούς πάγκους το έχουμε ακούσει. Τα είδος του, κλώτσα του και τέτοια. Εντάξει, αυτό δεν είναι μεμπτό. Δεν βγήκε να το πει σε συνέντευξη τύπου. Οπότε, οκ. Okay. Για να δώσει και λίγο παραπάνω πάθος στους παίκτες του. Είναι καμία αντίρρηση. Για πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Κύριε Ιβανάκονε, καταλάβατε. Τι έγινε, εσύ το πρωί δεν έπαιρνε τηλέφωνο, τώρα σε ακούω αρχίζει παίρνει τηλέφωνο. Δεν είμαι πρωινός τύπος. Καλησπέρα και στο κύριο Τσίψο. Γεια σου Παρδί. Χρόνια δεν πολλά, είσαι... Κώστα, να ζήσεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Τώρα τα 35, τα 35. Τα 29. Ψέματα λέει. Θέλω μια συμβουλή από σένα, Κωνσταντίνε. Ναι. Για το στίχημα που τα ξέρεις από αυτά καλά. Είναι ειδικός γεγονός. Ναι, είναι τύψτε. Έχω παίξει ένα στοίχημα, έβαλα μεγάλο ποσό, 50 ευρώ. Να πάρει πρωτάθλημα Manchester και να πάρει ο κύπελλο Άρης.
και μου δίνει cash out 1-20. Τα πάρω τι λες. Άστο μέχρι να πέσει στο αέρα και πάρτα. Άστο με. Κοίτα, με παρέσαιρε ο κύριος Σωτήρης. Κύριος Σωτήρης. Το καλοκαίρι. Ναι, αλλά μου έλεγε, δεν είχα τα... Τα κάνει ο Μαντάρα, λέει ο Μάστερ. Ο Τερδής τα σηκώσει όλα. Ορίστε. Με παρέσαιρε, έβαλα 50 ευρώ. Ούτε εφημερίδα από κάτω δεν σήκωσε ο Τερδής, να ξέρετε. Ούτε εφημερίδα από κάτω. Δεν του βγήκε το κανένα του Τζερζί, δεν του βγήκε. Ναι. Τα κάνω, κατσάω, δεν κόστα. Ω, πάρτα και... Πιάσε ένα καφέ στην υγεία του Σωτήρη. Κράτα τα. Ένα καφέ δεν φτάνει, ρε, 1-20. Όχι, take away, 1-20, στην υγεία του Σωτήρη. Να σου στείλουμε ένα 5 ευρώ, να φας και ένα σάντουιτς. Να σε καλά, ρε, κύριε Σωτήρη. Άπλας. Είσαι άπλας, ρε Σωτήρη, είσαι λάρες. Είσαι πολύ λάρες. Γεια Σπάρτα και γεια σου. Γεια Σπάρτα και γεια, γεια. Είναι και λάρες ο Σωτήρης, όχι τίποτα άλλο, κατάλαβες. Ε, ναι, τώρα τι να συζητάμε. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να τον αφήσουμε το να κάνει και αυτός να κάνει την αποφώνησή του φυσικά. Εννοείται. Τι να αποφωνήσουμε τώρα. Έχουμε αποφωνηθεί από μόνοι. Από αύριο, Σωτήρη, να ξέρεις, θα σου έχω ειδικά θεματάκια. Εντάξει, τώρα με εθνική θα ασχοληθούμε με μένα, αλλά θα είμαστε και πιο χαλαροί. Θα κάνουμε και ποδοσφαιρικές κουβέντες. Θα κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν. Έχει πολλά. Να, εξαιρετικό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κατά πόσον είναι αληθές, δεν ξέρω, το παρασκήνιο, όλη αυτή τη δήλωση που παραμονή του αγώνα ο κύριος Πογιέτ είπε ότι ο βοηθός του δεν έχει πληρωθεί εδώ και 8 μήνες. Ισχύει. Υπάρχει το οπτικοακουστικό υλικό που το λέει ο κύριος Πογιέτ ότι δεν έχει πληρωθεί εδώ και 8 μήνες, οπότε για αυτή την εβδομάδα δεν μπορούμε να τον υπολογίζουμε. Υπάρχει όμως και απάντηση από την ΕΠΟ. Όπως ενημερώσαμε. Για διάβασέ μας τώρα που το είχαμε τάξει. Ότι ο κύριος Σταρίκο παρά τις επανειλημμένες προτροπές των οικονομικών υπηρεσιών της ΕΠΟ αρνείται μέχρι και σήμερα να λάβει ελληνικό αφημί. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να εκδοθεί νόμο παραστατικό για τον ίδιο, και για τον ίδιο λόγο δεν μπορεί η ΕΠΟ να καταβάλει την νόμιμη αμοιβή του. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Έτσι είναι η επίσημη ενημέρωση της ΕΠΟ. Ωραία. Η άλλη πλευρά, το ρεπορτάζ που έχω κάνει εγώ, λέει ότι η ΕΠΟ από τη στιγμή που δεν είναι δημόσιος φορέας και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να κάνει συναλλαγές με αφημί όλου του κόσμου. Όχι μόνο με ελληνικά. Θα πω εγώ. Η ΕΠΟ είναι ιδιωτικού δικαίου. Ναι. Κάτσε να ψάξω το λίγο αυτό. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν νομίζω. Oh. Και πώς διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Να σου απαντήσω εγώ. Πολύ ωραία η ερώτησή σου. Θα σου απαντήσω εγώ το αντίθετο. Η ΕΠΟ δηλαδή, όταν έχει να κάνει. Παίρνει έναν αναλυτή, παίρνει έναν, ας πούμε, κάποιον από το εξωτερικό. Ναι. Να της κάνει μια δουλειά. Να της κάνει μια δουλειά. Ναι. Ωραία. Ναι. Του βγάζει ελληνικό αφημί για να τον πληρώσει. Δεν ξέρω αν του βγάζει ελληνικό αφημί και δεν ξέρω αν πληρώνει αυτόν ή κάποια εταιρεία στην οποία ανήκει αυτός. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Αλλά αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι ο κυρίως αυτός ο Πογιέτ, νομίζω ότι προσπαθεί να πιέσει σε λάθος χρόνο για να έχουμε τώρα να ασχοληθούμε με το βοηθό του που δεν πλήρωσε 8 μήνες. Γιατί στους 6 μήνες, γιατί στους 4 μήνες. Γιατί τώρα σου λέει τώρα... Ας βάλουμε... Δηλαδή, τι θα πάθει ο βοηθός του αν βγάλει ένα ελληνικό αφημί. Τι θα πάθει, μητρολαγία, για όνομα του Θεού. Δηλαδή... Είναι αυτό που λέμε συζήτηση περί όλου σκιάς. Εντάξει, αντί να μας πει για τις κλήσεις, τι σκέφτεται για το παιχνίδι, τι θα ήθελε να έχει και δεν έχει, τι ζητάει από τους φιλάθλους. Είναι ένα σωρός από γεγονότα που είναι γύρω-γύρω από το παιχνίδι της Εθνικής. Και αυτός διαλέγει να μας πει για το βοηθό του. Σωτήρι, να πάρουμε λίγο δύο να βάλουμε και δύο φίλους από που μπήκαν από το παράθυρο. Πριν κλείσουμε έτσι από το παράθυρο. Ορίστε γρήγορα από ένα λεπτό καθένας. Γεια σας. Θα σας λύσω εγώ το γόνιμο. Έλα, επιτέλους. Έλα ρε Γιώργο. Λοιπόν, ρασβάν όρμα στην Εθνική είναι απλήρωτη. Μόνο εσύ θα μας σώσεις. Ο ρασβάν απληρωμένος. Θέλω όρμα ρασβάν. Στην Εθνική. Λοιπόν, τι θα έλεγα, ο τηλέμαχος πήρε ρεπό σήμερα. Ποιος? Ο τηλέμαχος πήρε ρεπό σήμερα. Ο τηλέμαχος πήρε ρεπό σήμερα, δεν ακούσαμε για το τηλέμαχο. Δεν το θυμήθηκε.
Λοιπόν, τι θα έλεγα, λοιπόν, παιδιά, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, έχουμε πλέον 15ήμερο διακοπής. Ωραία, καλό 15ήμερο λοτσεσκιάδας να έχουμε. Εύκολα. Θα σας τεντώσω το κορμί, να ξέρετε. Εύκολα, εύκολα. Θα σας τεντώσω το κορμί. Έχω 4 μέρες κλεισμένες για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Μόνο Λουτσέσκου έχω γράψει. Λοιπόν, προσέξτε. Ό,τι, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ό,τι ξερατά πέφτουν, ό,τι αυτά να τα βάζετε και σε ψυγείο να τα ακούμε και οντίμα τη νύχτα, η νυχτερινή. Να μην χάνουμε οξία. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ποιο είναι το ελληνικό σου κινητό τώρα. Θα διαβάζουμε τα μηνύματα, μια χαρά. Λοιπόν, επίτηδες το έκανα για να το διαβάσεις. Λοιπόν, γιατί δεν τα διαβάζεις αυτά, σε είδες, θα σε πάρω το σκουφί πίσω. Θα σε πάρω το σκουφί πίσω, δεν το αξίζεις. Λοιπόν. Να έχουμε καλό 15ήμερο Λουτσεσκιάδας. Να είστε αυτοί, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι, το παραδέχεστε κι όλοι σας, χωρίς Λουτσέσκου ακροματικό ήταν δεν γίνεται. Μα προφανώς, εγώ θέλω. Είπατε για Πογέτ και άκουγα ένα πιάνο από απέναντι να παίζει. Κονσέρτα άρχισαν από απέναντι να παίζουν πιάνα αυτά. Λοιπόν, κάτι η κονιά άρχισαν να σερβίρονται αυτά, κάτι συμπέφερε και είχαν στα μπαλκόνια, κάτι αυτά. Λοιπόν, χωρίς ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πήρες παραδείο και δεν μπορώ να πατήσω. Ναι, ναι, ναι. Είδες, είσαι και εσύ χειρότερος. Αύριο νωρίς. Πάμε επόμενος. Πάρε αύριο 7 και πάρε αύριο 6 ώρα να σε σκίσω 2 ώρες. 2 ώρες εκεί. Θα σε έχω στην πρέσα, 2 ώρες. Πήρες παραδείο. Επόμενος. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα τηλέφωνο για να συμφωνήσω με τον κύριο Λουτσέσκου. Ωραία. Ναι. Στα ρουμάνικα θα μιλήσετε κι εσείς. Ορίστε. Στα ρουμάνικα θα μιλήσετε. Εύκολα. Όχι, φινικιώτικα. Φινικιώτικα, τα ακούω. Φινικιώτικα, ναι. Τα ξέρω. Δέχεται αρνητικές ερωτήσεις μόνιμα στην Αθήνα. Μόνιμα στην επαρχία. Και σε μια πρόκριση είναι σωστό να τον κάνουν πάλι αρνητικές ερωτήσεις. Ποια ήταν, φίλε, η αρνητική ερώτηση? Αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου και προστάτευσε να μην γίνουν αρνητικές ερωτήσεις, γιατί θα γινόντουσαν. Ποιες είναι οι αρνητικές ερωτήσεις? Πώς ορίζεται βασικά η αρνητική ερώτηση? Δηλαδή η ερώτηση γιατί έφαγε να ορίσει ο γκολ είναι αρνητική ερώτηση. Μια αρνητική ερώτηση, για ποιο λόγο δεν πήγαμε σε ένα 5-0, έτσι ώστε να πάμε να προσπαθήσουμε ακόμα και στην ήττα μέσα στην Άιντρα να πάρουμε την πρόκριση. Μια απλή, έτσι που μου. Και γιατί είναι αρνητική ερώτηση αυτή? Δεν είναι αρνητική. Γιατί στην Ελλάδα εσείς πολλές ερωτήσεις που δεν είναι αρνητικές, το ύφος και το ηχόγραμμα της φωνής και το βλέμμα της κάνουν αρνητικές. Αν συμφωνείτε. Λοιπόν, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, φίλε, γιατί πήρατε τελευταία στιγμή όλοι. Πήραμε να σα πούμε. Αύριο πάλι, Σωτήρη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδάκια, αυτά από εμά. Ωραία, το βάλε. Παίρνουμε την άκουσα για τα αποδυτήρια. Έρχεται ο Νίκος Παγκαλίδης και ο Αρσένης Πάλης, όχι άλλο κάρβουνο, για τις επόμενες 2 ώρες στις 10. Εμείς αύριο πάλι στη Βιοπάλη στις 6. Από τη Βιοπάλη στον Αρσένη Πάλι. Δεν σας χάλασε. Κωνσταντίνος Τσίψιος. Χρήστος Γιωβάνογλου. Να είστε καλά.